Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Καλημέρα, Μαγδά. Μια καλημέρα και από μένα, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Και λέω πώς όμορφο, είμαστε, γιατί έχουμε και καλό καιρό. Και έχει έτσι έρθει λίγο η άνοιξη και γλύκανε και ο καιρός. Ανέβηκε και η θερμοκρασία λίγο. Δευτέρα να δεις. Θα μου πεις τα ημερομήνια. Δευτέρα, θα σου πω και τα ημερομήνια, θα σου πω και τον καιρό. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Θέλω να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Αυτό το φεγγάρι είναι το φεγγάρι της προδοσίας. Τέτοιο φεγγάρι είχε εκείνη τη Μεγάλη Πέμπτη όταν τον πρόδωσαν. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, γιατί μπαίνουμε και στη Μεγάλη Εβδομάδα. Αυτή η εικόνα όμως, Γιώργο, είναι ζωντανή εικόνα. Είναι αυτή τη στιγμή είναι το πλάνο που μας δίνει ο κύριος Βελάνης. Μόνο ο Βελάνης μπορούσε να το κάνει. Τον ευχαριστούμε πολύ, διότι είναι το φεγγάρι, κυρίες και κύριοι, που είναι πανσέλινος και πέφτει πίσω από τον Πειραιά. Νομίζω ότι. Θα δεις ένα φεγγαράκι που σου έχω σήμερα. Όχι, Παναγία μου. Σήμερα, φίλες και φίλοι. Σήμερα, φίλες και φίλοι, τα λέμε όλα. Και σήμερα θα κάνω τα πάντα για να σας δώσουμε τι. Να σας δώσουμε αυτή την ενημέρωση η οποία χρειάζεται για σας, αυτή την οποία δικαιούστε, αυτή την οποία ενδεχομένως κάποιοι να μην σας δίνουν. Γιατί σας κρύβουν πολλά, δεν σας λένε την αλήθεια, δεν σας λένε αυτά τα πράγματα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Ας είναι. Λοιπόν, Σάββατο του Λαζάρου σήμερα. Θα καλέσουμε τον κόσμο στο 210-48-00-170-171, αλλά και στο email μας. Και 72 και 73 και 74. Άστε το τηλεφωνικό κέντρο, παιδάκι μου. Δικό μας είναι. Το μπλοκάρεις κάθε Σαββατοκύριακο. Παίρνει όλη η Ελλάδα, το ξέρω. Το μπλοκάρεις, το καταλαβαίνεις. Δεν το μπλοκάρω εγώ, ο κόσμος θέλει να μάθει. Γιατί όταν λες 73-74, παίρνουν όλοι μαζί. Έχουμε και το καλημέρα παπάκι sky.gr που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και τα παίρνω εγώ απευθείας. Και τα Twitter και τα άλλα τα υπόλοιπα που έχεις εδώ και τα Facebook και τα. Ναι, έλα. Μου κάνεις πρωί-πρωί σαβατιάτια. Έχουμε και το Facebook βεβαίως. Εγώ προτείνω Facebook που τα παίρνω αμέσως και προτείνω και email, Γιώργο. Μπράβο. Γιατί έρχονται απευθείας. Λοιπόν, οπότε νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Πάμε με τις ειδήσεις μας. Είναι πάρα πολλά τα γεγονότα. Χρόνια πολλά στο Λάζαρο που γιορτάζει σήμερα. Ο Χριστός είπε στο Λάζαρο δεύρω έξω και εγώ θα πω σήμερα στο Κουτρουμάνι. Κουτρουμάνι, δεύρω έξω. Σήμερα, φίλες και φίλοι, θέλω να συγκεντρώσουμε όλα τα ερωτήματα για τον Υπουργό Εργασίας. Να ξέρετε ότι ο Γιώργος Κουτρουμάνης ήταν πόσα, 10 χρόνια. 10 χρόνια ήταν πρωινό, δίπλα σου, τουλάχιστον μαζί, εγώ θυμάμαι ότι τον και έβλεπα στο πάρα Γιώργη πολλά τον Παπαδάκη χρόνια. Πήγαινε, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει μια πολύ εμπεριστατωμένη κουβέντα. Ο Υπουργός Εργασίας απαντά σε όλα και καταλαβαίνετε ότι η πίεση θα είναι ισχυρή. Όλα τα δικά σας ερωτήματα για τον Υπουργό Εργασίας. Εγώ νομίζω ότι θα είναι μια συνέντευξη που θα είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί είστε δύο άνθρωποι που γνωρίζεστε από τα παλιά. Είστε δύο άνθρωποι που έχετε πολύ καλές γνώσεις στο αντικείμενό σας και νομίζω ότι αυτή η συνέντευξη θα συζητηθεί σήμερα. Να σου πω κάτι. Η συνέντευξη είναι σαν το γήπεδο. Στην προπόνηση μπορεί να κάνεις πολλά, τον γκολ μετράει. Πρέπει να βγάλουμε ειδήσεις. Τέλος. Λοιπόν. Τι κρύβουνε, τι φέρουνε στον κόσμο, τι λέει το μνημόνιο, πού θα πάνε οι συντάξεις, όλο και μειώνονται, πού θα πάνε οι μισθοί, γιατί όλο περικόπτονται, τι θα γίνει με τα αποθεματικά των ταμείων. Ένα όταν θέμα εδώ που είναι και σήμερα έχουμε σοκ σε 700.000 υπαλλήλους, είναι το μεγάλο θέμα σήμερα, σοκ σε 700.000 υπαλλήλους. Είναι η μείωση των αποθεματικών και σε λίγο θα δείτε ένα έγγραφο ντοκουμέντο το οποίο δείχνει πόσο κούρεψαν τα αποθεματικά και άλλων ταμείων. Η καθημερινή Όμηρος της ΠΗΝΙΟ, ο τουρισμός, είναι το πρώτο θέμα και βέβαια θα έπρεπε να καταλάβουν στην κυβέρνηση ότι τα προβλήματα λύνονται στη βάση τους, Μάγδα. Ακριβώς. Και όχι όταν φουντώνουνε. Όταν κόβανε 7% της συντάξης από το πρώτο ευρώ, έπρεπε να περιμένουν αυτή την αντίδραση. Έπρεπε να περιμένουν ότι κάτι πρέπει να κάνουν ναυτικούς. Και οι ναυτικοί. Διότι εργάζονται χρόνια, είναι δουλεμένα λεφτά αυτά. Πρέπει, νομίζω, αλλά από τη στιγμή που είναι μετακίνητοι στις θέσεις τους, τόσο η ΠΗΝΙΟ όσο και η κυρία Διαμαντοπούλου, πρέπει το Υπουργείο να μην δημιουργήσει έτσι πρόβλημα, Γιώργο, σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Γιατί εδώ διχάζει τον κόσμο. Άρα τη λύση πρέπει να τη βρει το Υπουργείο. Έχουν όλοι δίκιο. Έτσι δεν έχουν όλοι δίκιο. Ακριβώς. Δεν έχουν όλοι δίκιο όλοι. Και από τη μία πλευρά και από την άλλη, αλλά υπάρχει ένα θέμα το οποίο παρατηρώ ότι μας το στέλνετε από χθες και από χθες τα μηνύματά σας. Δεν έπρεπε να αφήσει, Γιώργο, το Υπουργείο την τελευταία στιγμή, τρεις μέρες πριν ξεκινήσει η τουριστική περίοδος τώρα για το Πάσχα, να λυθεί ένα τόσο πολύ σημαντικό θέμα. Σωστό. Το στοίχημα του 50% για Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, πρώτο θέμα στα νέα σήμερα και ακριβώς δίπλα το πιο φτωχό Πάσχα. Η κρίση είναι πόλεμος και θέλει στρατηγό, λέει ο Βενιζέλος. Αυτά σε ό,τι αφορά και τα νέα.
πρόταση νόμου του ΚΚΕ για ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο πρέπει να δούμε, διότι όταν κόβονται οι μισθοί και οι συντάξεις, όταν κόβονται τα επιδόματα, όταν. Δεν μπορεί να μην σου κόβουν και βέβαια, λίγο από το δάνειό είναι, σου. Είναι το θέμα το οποίο θα θέσω στο Γιώργο του Κουτρουμάνη. Διότι ο Κουτρουμάνης πήρε πίσω την τροπολογία. Τι θα γίνει από εδώ και μπρος με τον κόσμο ο οποίος είναι χρεωμένος. Διότι όταν παίρνεις 1500 ευρώ και έχεις και μια δόση 300-400 ευρώ, κουτσά στραβά τα φέρνεις βόλτα. Όταν όμως ο μισθός γίνει 900 ευρώ και υποχωρήσει όπως το λένε εδώ οι φίλοι μας, τι θα γίνει. Και μην ξεχνάμε ότι αυτά τα δάνεια ο κόσμος τα πήρε έχοντας στο μυαλό του, έχοντας κάνει ένα προϋπολογισμό. Λοιπόν. Πού μπορώ να αντέξω, μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Έτσι. Τώρα που το κράτος τους μείωσε τα μισά χρήματα σχεδόν στο μισθό του και τη σύνταξή τους, είναι λογικό να ζητάνε και κάτι αντίστοιχο να γίνει και στο δάνειό τους. Έθνος. Δυσφορία Βρυξελών για τη Ραστόνη, εχμάλωτη τη ποινιό. Γράφει η εφημερίδα και βέβαια έχουμε να πούμε πολλά αναφορικά με το θέμα αυτό. Και είναι κρίμα η κυβέρνηση να βάζει κοινωνικές ομάδες η μία εναντίον της άλλης όταν δεν μπορεί να λύσει προβλήματα. Βέβαια, κυρία Γιατί Διαμαντοπούλου, αν το θέμα το είχαν λύσει με τους ναυτικούς δεν θα φτάναμε σε αυτή εδώ. Την κατάσταση. Και η κυρία λοιπόν, Διαμαντοπούλου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιστράτευση Όχι, των... η κυρία Διαμαντοπούλου να μας πει τα 350 εκατομμύρια δολάρια των ναυτικών, ναι. όταν τάφαγε η κυβέρνηση του Πασόκ το 1982, προετών, τι έγινε βέβαια. Με τα χρήματα αυτά. Πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Των ναυτικών. Αυτό να μας πει. Γιατί λοιπόν, εξαφανίστηκαν ξαφνικά από το γρίζω. Ταμείο και κανείς δεν μπορεί να ξέρει τα πώς και τα γιατί. Να τα λέμε όλα. Και τη μια πλευρά και την άλλη. Όπως επίσης και τα νησιά που τώρα θέλουν να ζήσουν. Αλλά έτσι, και οι λοιπόν. Επιβάτες, Γιώργο, που θέλουν να ταξιδέψουν στην περιοχή τους και θα ταλαιπωρηθούν πάρα πολύ. Γκρίζο παιχνίδι με τις εκλογές. Είναι το πρώτο θέμα του ελεύθερου τύπου. Είπε ο κύριος Παπαδήμος, όταν γυρίσω στην Ελλάδα θα σας πω πότε θα γίνουν οι εκλογές. Τώρα έξι είναι. Έξι ή μια εβδομάδα μετά. Αργότερο. Θα το δούμε. Σκορποχώρη η γαλάζια. Συμμορία, γράφει το καρφί σήμερα στην πρώτη σελίδα. Να οργανωθούμε, με παιδιά, και νομίζω ότι έχει πάρει την ιδέα από αυτή την καταπληκτική διαφήμιση που βλέπουμε όλοι με τη ληστεία που μπαίνει μέσα και λέει να σηκωθούν οι κλέφτες, να κατεβούν αυτοί που είναι με το καλτσόν. Και στο τέλος, αφού και... πλέον έχει επιβδίσει ο ληστής, λέει παιδιά, να οργανωθούμε να κάνουμε μια ληστεία σωστή. Τι γίνεται με τα κόμματα της δεξιάς, είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6 κόμματα. Με 6 διάθεση κόμματα. Χιούμορ βέβαια είναι αυτό Ακριβώς. το πρωτοσέλιδο. Η αριστερά της πλούσιας ζωής, πρώτο θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία, βλέπετε εδώ το πρωτοσέλιδο, μετά θα τα πούμε αναλυτικά, αλλά θέλω να σας δώσω μία γεύση. Αυτή είναι η γυναίκα που έστεισε το κόλπο των 3 εκατομμυρίων ευρώ, πρώτο θέμα στην Εσπρέσο σήμερα, βλέπετε εδώ, και... Φίλες και φίλοι, το Χρήμα Plus έχει τη λίστα των ληστών του Χίτλερ. Έχει τι λίστεψαν οι Γερμανοί μπαίνοντας στην Ελλάδα, που σαν χθες μπήκαν και στην Αθήνα οι Γερμανοί. Σαν και, χθες. Και να δούμε βεβαίως και το θέμα των αποζημιώσεων, σαν των γερμανικών αποζημιώσεων. Αυτά, που... φίλες και φίλοι, καλημέρα. Το έχουν καλημέρα στο Μανώλη τον Κλέζο. Φίλες και φίλοι, καλημέρα στους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίστηκαν για να ζούμε εμείς ελεύθερα. 7 λεπτά πριν από τις 7. Λοιπόν, ο καιρός από αύριο το μεσημέρι χαλάει. Και σήμερα όμως το βράδυ θα έχουμε καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά διάβασα. Και στα βόρεια. Και σε Ήπειρο και Μακεδονία ουσιαστικά θα έχουμε καταιγίδες. Ναι. Θα χαλάσει ο καιρός δηλαδή, θα δούμε συννεφιά κλπ. Αλλά ο καιρός που έχουμε, Γιώργο, φέρνει την αφρικανική σκόνη, κυρίες και κύριοι. Όσοι από εσάς έχετε δει τα αυτοκίνητά σας, κυρίως εκεί το παρατηρούμε, να είναι αρκετά λερωμένα, Γιώργο. Λες, παιδιά, τι έγινε. Μάλιστα. Δεν έβρεξε. Λοιπόν, επειδή θα βρέξει Δευτέρα. Δευτέρα, το δηλαδή Δευτέρα. Ξεκινάμε μεγάλη Δευτέρα με βροχή. Ναι, Δευτέρα θα βρέχει λοιπόν και από εκεί και πέρα από Τρίτη και μετά θα έχουμε πτώση θερμοκρασίας. Από Δευτέρα βράδυ, Τρίτη θα γίνει αισθητή στις υπόλοιπες περιοχές. Από Τετάρτη προς Πέμπτη θα έχουμε 24 και 25. Κυριακή του Πάσχα, Μέγα Σάββατο θα έχει κάτι μπόρες στα βόρεια και στα ορεινά. Κυριακή του Πάσχα από το μεσημέρι και μετά θα έχει κάποιες μπόρες στα βόρεια. Θα τα πούμε αναλυτικά. Τώρα, δώρο. Μεγάλη Τρίτη. Παίρνουν οι άνεργοι που μας ρωτάνε του ΟΑΕΔ το δώρο. Μεγάλη Τρίτη λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε μεγάλη Τρίτη το δώρο των ανέργων του ΟΑΕΔ. Δένουν τα πλοία μεγάλη Τρίτη και μεγάλη Τετάρτη. Θέλω να πιστεύω ότι θα βρεθεί λύση μεταξύ κυβέρνησης και ποινιό.
Φαίνεται ότι θα επιστρατεύσει η κυβέρνηση τους ναυτικούς. Έχουν επιστρατευτεί μια ακόμη φορά οι ναυτικοί. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε εκεί. Γιατί αν φτάσουμε εκεί, Γιώργο, σημαίνει ότι φτάνουμε στο τελευταίο στάδιο. Το θέμα είναι να βρεθεί μια λύση που να συμφέρει όλες τις κοινωνικές ομάδες και να μην αδικηθεί καμία ομάδα. Τώρα. Ούτε βεβαίως οι ναυτικοί που χάνουν τα λεφτά τους, ούτε και οι πολίτες, οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν αυτές τις μέρες, αλλά και ο τουριστικός παράγοντας, Γιώργο, 11, που είναι πάρα πολύ μεγάλος. 11 Απριλίου το δώρο του ΝΑΤ για να σας δίνουμε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις και. Όσοι είστε στον ιδιωτικό τομέα, έως τη Μεγάλη Τετάρτη πρέπει να δοθεί το δώρο. Λοιπόν, πάμε στον καιρό ή έχουμε να πούμε... Και έχω να σου πω και δύο άλλες ειδήσεις. Ενδεχομένως το λέμε, επειδή ξεκινάνε απεργίες ταχυτά την Δευτέρα 24 ώρες... Με σκουπίδια το Πάσχα. Ενδεχομένως να κάνουμε Πάσχα με σκουπίδια. Να το δούμε. Κι άλλο ένα θέμα το οποίο το είχαμε δει και πέρυσι τέτοιο καιρό. Ναι. Γιατί και αυτή η κοινωνική ομάδα είναι πάρα πολύ αδικημένη από την κυβέρνηση. Επίσης, θα ήθελα να σου πω ότι την Δευτέρα έχουμε πανιατρική συγκέντρωση στον ΕΟΠΗ στις 12. Μάλιστα. Για τα πολύ σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και σε αυτόν τον κλάδο. Δεν έχει φάρμακα, έτσι. Και ο ΕΟΠΗ από 9 Απριλίου, κυρίες και κύριοι, θα πληρώνουμε από την τσέπη μας τις εργαστηριακές εξετάσεις. Αυτό σημαίνει, Γιώργο, ότι θα δίνουμε πολλά χρήματα. Έτσι. Οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι κάνουν απεργία πείνας. Απεργία πείνας βεβαίως για τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Μία εβδομάδα θα διαρκέσει από τις 7 έως τις 13 Απριλίου. Μάλιστα. Και πρέπει να τονίσουμε κάτι που είναι πολύ σημαντικό και τους τιμάει ιδιαίτερα αυτό που κάνουν, Γιώργο. Κάνουν απεργία πείνας, κυρίες και κύριοι. Ναι, δεν κάνουν απεργία στη δουλειά τους, προκειμένου να εξυπηρετήσουν και να βοηθήσουν τους ανθρώπους, τους συγγενείς και φίλους που θέλουν να κάνουν τις επισκέψεις στις φυλακές και στους φυλακισμένους βεβαίως και στο επισκεπτήριο. Και σου λέει μία φορά. Πάσχα έχουμε μια φορά το χρόνο. Πάμε, μην λοιπόν, στερήσουν αυτή τη χαρά από πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας, φίλες και φίλοι. Και βέβαια μέσα στις πολλές ειδήσεις της ημέρας είναι αυτή η απίστευτη ληστεία η οποία έγινε χθες. Τι ακριβώς συνέβη? Οι ληστές είχαν ευρηματικότητα. Ο ένας από τους ληστές ανέβηκε πάνω σε ένα καροτσάκι. Έτσι, αναπηρικό καροτσάκι. Το άνοιξαν τη διπλανή πόρτα στην τράπεζα. Δεν μπορούσε να μπει από την κυκλική, βέβαια. Και μόλις μπήκε μέσα στη τράπεζα, ο του θαύματος σηκώθηκε από το καροτσάκι, παίρνει το Καλάζνικοφ και του λέει τα λεφτά σας. Και έφυγε σαν κύριος. Ήταν μια ληστεία που κατέγραψε το αστυνομικό δελτίο. Θέλω να πάμε στο βίντεο με αυτό το απίστευτο δυστύχημα που έγινε τη με σύγκρουση, το αυτοκίνητο. Τη σύγκρουση τρένου, λες, Γιώργο, με το Γιώταχ στο Κρυονέρι. Ένα δράμα ουσιαστικά. Να το δούμε, Γιώργο, καλύτερα στο βίντεο. Βεβαίως, αν είναι έτοιμο, βεβαίως. Αλλά θα ήθελα να σου πω, μέχρι να είναι έτοιμο το βίντεο, ότι χάθηκαν 4 ζωές και είναι πολύ σημαντικό ότι 2 ολοδαποί έσπευσαν να βοηθήσουν τους εγκλωβισμένους μέσα στο Γιώταχ. Και έχασαν τη ζωή τους. Και έχασαν και αυτή τη ζωή τους. Για να λέμε και την άλλη πλευρά. Γιατί μέχρι τώρα αδικούμε στους αλλοδαπούς σε πολλούς τομείς. Αυτοί οι δύο άνθρωποι λοιπόν έσπευσαν να βοηθήσουν τους. Τους δύο εγκλωβισμένους ανθρώπους. Ήταν, Γιώργο, ένας άντρας και μία γυναίκα. Προσπάθησαν να περάσουν με το αυτοκίνητό τους τις ράγες του τρένου. Εγκλωβίστηκε το αυτοκίνητο στις ράγες, δεν μπορούσε να φύγει. Οι αλλοδαποί είδαν αυτή την προσπάθεια που κάνανε, βεβαίως. Και λέει, πάμε να βοηθήσουμε. Πάνε λοιπόν να βοηθήσουμε και κατά τη διάρκεια προσπαθούσαν να απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους. Ένα τρένο τους παρέσυρε και λοιπόν, τους τέσσερις, με αποτέλεσμα να χάσουν πάμε τη να δούμε τη το καιρό. Τους. Ακριβώς, και μέχρι να πούμε να ότι το βίντεο. Κάνανε προσπάθειες και οι αστυνομικοί, αλλά και οι πυροσβέστες, Γιώργο, να τους απεγκλωβίσουν γρήγορα. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί υπέκυψαν στα τραύματά λοιπόν, τους. Δύο λεπτά πριν από τις 7, πάμε να δούμε το καιρό, φίλες και φίλοι, γιατί. Σε λίγο θα έχουμε και το βίντεο, αυτό το βίντεο που έδειχνε πάρα πολλά, γιατί χωρίς την εικόνα δεν γίνεται τίποτα. Να δούμε λοιπόν θερμοκρασίες, θα δούμε τον καιρό, όπως μας τον δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βλέπετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε 22 βαθμούς στα βόρεια, 22 στα βόρεια, έχουμε 26 στην κεντρική Ελλάδα, έχουμε 25 στα νησιά. Μπορούμε να δείξουμε τον καιρό εδώ, είναι εύκολο. Λοιπόν. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε όλη αυτή την εξέλιξη του καιρού, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έχουμε 4 και 5 μποφόρ, 4 και 5 μποφόρ και 6 αργότερα στο Ιόνιο, με τοπικές βροχές στα δυτικά, την κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη και αρκετές δυτικές και κεντρικές περιοχές, 26 βαθμοί λασποβροχή, όπως βλέπετε εδώ, 5 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο, 6 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο, αυξημένες θερμοκρασίες για την εποχή, αλλά θα έχουμε τι? Θα έχουμε, φίλες και φίλοι, πτώση θερμοκρασίας από Δευτέρα βράδυ προς Τρίτη, άρα και μάλιστα στα ψηλά βουνά ενδεχομένως θα χιονίσει, δηλαδή Μεγάλη Δευτέρα βράδυ προς Μεγάλη Τρίτη θα έχει τι? Θα έχει χιόνι στα ψηλά βουνά. 2, 10, 48, 00, 170.
έως 174. Όλοι οι αριθμοί δικοί σας. Και μια καλημέρα είναι... στην Ομογένεια, Γιώργο, να πούμε, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα από το εξωτερικό. Βεβαίως. Από Καναδά, από Λος Άντζελες. Μας στέλνετε μέχρι και από το Ντουμπάι μηνύματα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και μας παρακολουθείτε βεβαίως μέσα από το sky.gr. Που τρομάνε σε λίγο εδώ, θα γίνει μια ειλικρινής, σκληρή κουβέντα. Φίλες και φίλοι, και γύρω στις 7.30 ο κύριος Καμένος από την Κρήτη. Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφω. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Ώρα είναι 7:06 πρώτα λεπτά. Είναι Σάββατο του Λαζάρου. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Όσοι έχουν γενέθλια ή επέτειο γάμου. Να είστε καλά, ό,τι καλύτερο σας ευχόμαστε. Καλά ή ο καιρός από το απόγευμα και μετά. Καλά, οι βροχές και καταιγίδες. Από αύριο ουσιαστικά απόψε, αλλά από αύριο θα χαλάσει εντονότερα. Δευτέρα θα αρχίσει η ψύχρα και μεγάλη Τρίτη επίσης ψύχρα. Και αλλά ό,τι είπαμε μετά... ότι θα φτιάξει ο καιρός, Γιώργο, και θα γλυκάνει λίγο. Ακριβώς. Γιατί είχαμε αύξηση θερμοκρασίας και παρατήρησα στην Κρήτη. Μάλιστα μου το είπες τέλος πάντων, εσύ, εγώ δεν το είχα δει, να σου πω την αλήθεια. Μου είπες για ένα 26-27 και στην 28 Κρήτη. Βαθμί. Και μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και στο Άργος και στον Άφλιο, όπως μας τηλεφωνούν πάρα πολλοί φίλοι, λασποβροχή, φίλες και φίλοι. Πολύ λασποβροχή και βέβαια. Από τη Σαχάρα που ακριβώς. Αυτός και βέβαια... ο καιρός ευνοεί πάρα πολύ αυτό το κύμα σκόνης που έρχεται. Και βέβαια αυτή η εβδομάδα έως Μεγάλη Τετάρτη έχουμε το δώρο. Σε λίγο θα παίρνουν θέση οι καλοί συνάδελφοι εδώ για να πούμε πάρα πολλά θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη η απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας. Ας ελπίσουμε ότι έως τη Μεγάλη Τρίτη θα βρεθεί λύση στο μεγάλο αυτό θέμα. Διαφορετικά θα πάνε σε επιστράτευση των ναυτικών. Πάντως, Γιώργο, κάθε χρόνο το Υπουργείο και γενικά τα Υπουργεία τα ίδια λάθη κάνουν. Δηλαδή, αφήνουν τις κοινωνικές ομάδες να εκτίθενται και να παίρνουν αποφάσεις που σίγουρα δεν θέλουν. Γιατί και στην Πίνιόκα, κατά ψέματα, εμείς μιλήσαμε χθες. Δεν θέλουν να το κάνουν αυτό. Σίγουρα μάλιστα. Δεν θέλουν. Τώρα. Ούτε θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Όμως το Υπουργείο πρέπει έστω και την τελευταία στιγμή να βρει μια λύση που να είναι δίκαιη για όλες τις κοινωνικές ομάδες. Από εκεί και πέρα, έχουμε τις ειδήσεις μας, φίλες και φίλοι. Πάμε σε μείωση συντάξεων. Θα επιμείνουμε σήμερα. Θα πιέσουμε ιδιαίτερα τον Υπουργό Εργασίας, ο οποίος θα είναι μαζί μας για να δούμε το μεγάλο αυτό θέμα, το τεράστιο αυτό θέμα, τι θα γίνει με τους μισθούς και τις συντάξεις, γιατί έρχεται μια πολύ μεγάλη μείωση. Επίσης, θα δούμε το φόρο της ιδιοκατοίκησης, δηλαδή θα πληρώνουν όλοι οι Έλληνες ενοίκιο για το σπίτι που μένουν. Δηλαδή, έχεις ένα σπίτι... Θα πληρώνεις πια ενοίκιο στο σπίτι που μένεις. Δηλαδή, είναι... αν είναι δικό μου, είναι. Ναι, είναι δικό σου, είσαι ιδιοκτήτης του σπιτιού. Δεν μπορώ να πιστέψω. Έχω αγοράσει μένει. Λοιπόν ένα σπίτι. Είναι έτσι, δικό και... σου το σπίτι. Θα σου λέει το κράτος, θα πληρώνεις φόρο ιδιοκατοίκησης κάθε μήνα και αυτός είναι σαν να είσαι ενοικιαστής στο ίδιο σου σπίτι. Το σπίτι. Και... Τα λέγαμε το Σπύρο το Τρίψα. Καλημέρα σας και καλώς ήλθατε. Καλά είσαι. Μια χαρά είσαι. Ο συνάδελφος, ο δημοσιογράφος, ο Σπύρος ο Τρίψας. Θα μπούμε στις ειδήσεις, θα έχουμε και σε λίγο πολλές και σημαντικές αποκαλύψεις. Τι φόρος τρελός είναι αυτός. Τρελά πράγματα. Είναι απίστευτο. Έρχεται σε λίγο και ο κύριος Γκρίγκας για να δούμε τη μεγάλη αυτή εξέλιξη. Πάντως, Γιώργο, με αυτό που λες αποδεικνύεται ότι πληρώνουμε το σπίτι μας τελικά χρυσό. Και ακριβώς. Δεν μιλάμε για ένα σπίτι για όσους έχουν σπίτι, ας πούμε, βίλες ή ένα σπίτι το οποίο είναι πάρα πολύ ακριβό, αλλά για ανθρώπους της μεσαίας τάξης που επιλέγουν να αγοράσουν ένα σπίτι 80-100, άντε 120 ακριβώς. Τετραγωνικά, να βάλουν το κεφάλι τους κάτω από μια στέγη, κύριε Τρίψα, και σου λέω αυτό το σπίτι αγοράζω 10 ευρώ εντός εισαγωγικών, μα γιατί να το πληρώσω 20-30 από τους φόρους στο πρόβλημα. Πέρασμα των ετών. Και υπάρχει και ένα ακόμη πρόβλημα πάνω σε αυτό. Αυτό το σπίτι το έχει αποκτήσει με κάποιο δάνειο. Ακριβώς. Και με τόσο υψηλά επιτόκια και με έτσι, όλα αυτά. Ξέρετε όμως κάτι, για κούρεμα, το ακούσαμε, έγινε το PSI. Κούρεμα σε αυτά τα δάνεια δεν θα υπάρξει. Είναι ένα τεράστιο αυτό θέμα. Είναι ένα τεράστιο θέμα και κάποια στιγμή και πρέπει να απαντηθεί. Και πολύ μεγάλο θέμα, όπως το θίγετε. Θέλω τις δικές σας παρατηρήσεις. Και βέβαια, έχουν δίκιο αυτοί οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους και είπαν: εμείς πήραμε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Δεν έβγαλαν τα λεφτά τους στο εξωτερικό όπως κάναν κάποιοι άλλοι. Και τους είπε το κράτος: κύριοι, τα 100.000 ευρώ γίνονται 20. Και χάνουν τα λεφτά από την τσέπη τους. Να σου πω όμως κάτι, ότι χθες έπεσε πολύ ξύλο μεταξύ ΜΑΤ και φωτοεκφορτωτών, διότι βγήκαν στον δρόμο να διαμαρτυρηθούν, είναι ομολογιούχοι. Ναι. Και φάγαν, Γιώργο, τόσο ξύλο αυτοί οι άνθρωποι. Είναι τόσο πολύ άδικο και τόσο πολύ σκληρό. Να πούμε περαστικά στον πρόεδρο των φωτοεκφορτωτών. Στον Μάριο τον Λόλο. Θα το δούμε και στις πρώτες σελίδες. Περαστικά πήγε καλά το χειρουργείο χθες, δόξα τω Θεώ, παραμένει στο νοσοκομείο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Είναι πολύ σκληρές αυτές οι εικόνες που είδαμε για ακόμη
μία φορά να χτυπάνε κάποιοι αστυνομικοί, όχι όλοι, έτσι, κάποιοι αστυνομικοί να έχουν αδικαιολόγητη βία ενάντια σε φωτορεπόρτερ, σε δημοσιογράφου και σε πολίτε, χωρί να έχουν προκληθεί. Κύριε, το αποτυπίουν τα πλάνα. Γιατί με χτυπάτε, λέει, πονάω. Να πάτε, λέει, στο νοσοκομείο, του είπε. Κύριε Ξοχοίδη, εξηγήστε κάποια πράγματα. Δεν είναι όλοι οι αστυνομικοί έτσι. Αλλά αυτός που έκανε αυτό δεν νομίζω ότι δικαιούται να είναι στην αστυνομία. Δείτε τώρα τους ομολογιούχους, τους ανθρώπους που μάζευαν οικονομίες και βρέθηκαν σε αυτή τη θέση. Μάζευαν ευρώ-ευρώ τα λεφτά τους και ήρθε το κούρεμα, σαν δρεπανηφόρο άρμα και τους τα πήρε. Στήριξαν με τα χρήματά τους το κράτος και τώρα τιμωρούνται. Έχουμε έρθει όλοι για να διεκδικήσουμε τα χρήματα τα οποία χάσαμε από το δημόσιο, το οποίο εμπιστευτήκαμε για να μπορέσει και να το βοηθήσουμε και οτιδήποτε άλλο μας ζήτησε. Σήμερα λοιπόν από το PSI μας έκλεψε τα χρήματα και όχι μόνο τα μισά και παραπάνω από τα μισά, αλλά μας έκλεψε και τα υπόλοιπα τα οποία θα τα πάρουμε μετά 40 χρόνια. Και 35, αν είναι δυνατόν. Για ποιο λόγο μας ρώτησε κανένας, μας ρώτησε εμάς ο Βενιζέλος. Ποιος μας ρώτησε να μας κόψει αυτά τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα εδώ πέρα ο κόσμος, έχετε υπόψη σας, ότι τα έχει στερηθεί. Αυτά τα έχει μαζέψει με υδρότα, τα έχει φέρει από το εξωτερικό ο κόσμος. Δεν τα διώξε στο εξωτερικό. Τα έβαλε εδώ πέρα τα χρήματα. Πουλήσαμε ακίνητα, πήραμε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, τα βρήκαν έτοιμα και τα βουτήξαν. Τα πήραμε το 2010. Δεν είμαστε νομικά πρόσωπα να μας πάει μετά 40 χρόνια, θα είμαστε πάνω από 100. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, νοικοκυραίοι άνθρωποι πίστευαν ότι θα είχαν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και έρχεται λοιπόν το ελληνικό δημόσιο και τους λέει: κύριοι, τέλος, φίλες και φίλοι, έχω ένα χαρτί εδώ. Έχω ένα χαρτί. Τα 44 εκατομμύρια ευρώ έγιναν 12. Πού έγινε, Γιώργο, αυτό? Σε λίγο η μεγάλη αποκάλυψη. 44 εκατομμύρια ευρώ γίνανε 12. Τράπεζα Ελλάδος. Λοιπόν, επίσημο έγγραφο. Να μάθουμε πού συνέβη αυτό. Θα δείτε σε λίγο πού συνέβη. Γιατί αυτό. Πάμε στα πρωτοσέλιδα. Έγινε, λεφτά δικά μας είναι. Ακριβώς. Κάποιοι δεν τα διαχειρίστηκαν και σωστά και κάποιοι θα πρέπει να απολογηθούν γι' αυτό και να αποδοθούν ευθύνες. Ακριβώς. Και έρχεται και η μείωση τώρα των μισθών τον Απρίλιο. Διότι είναι η αναδρομική μείωση. Μείωση που είναι από το Φεβρουάριο που έχει ξεκινήσει. Μετά την υπογραφή στην Ανιστιτική Σύμβαση. Έτσι, μπράβο. Και έρχονται και με μια καταιγίδα ακόμα μέτρων. Ακριβώς. Έτσι όπως φτάσαμε. Και μείωση συντάξεων και μείωση μισθών. Και μείωση μισθών. Μπορούμε να πάμε στη μείωση των συντάξεων, την 568 κάρτα. Να δείτε πόσα χάνει η Μάγδα ο κόσμος, γιατί έχει πολλά τηλεφωνήματα από όλη την Ελλάδα. Γιατί θέλει ο κόσμος να γνωρίζει, Γιώργο, πόσα χρήματα θα φύγουν από την τσέπη του, να έχουν να μπορεί να υπολογίσουν με πόσα χρήματα ακριβώς θα κληθούν να ζήσουν. Δείτε, φίλες και φίλοι, τι γίνεται με την κύρια σύνταξη. Στα 1.400 ευρώ, απώλεια 144 ευρώ. Στα 1.500, 288. Στα 1.600, 432 ευρώ. Στα 1.700, 576. Στα 1.800, αφαιρούν 720. Στα 1.900, 864. Και στα 2.000 ευρώ, 1.008 ευρώ. Σου λέει, φέρε τα μισά. Πάμε φέρε να τα δούμε τι μερίδε. 1.000 ευρώ στα 2.000, είναι μάλιστα δυνατόν. Πάμε είναι να δούμε. Πάρα πολλά το 50%. Τα ακριβώς. Το 50%. Το 50% των χρημάτων. Ας κάνουν λοιπόν, Γιώργο, όπως πολύ σωστά λες και εσύ, και τη μείωση και στα δάνεια. Να σας 50%. Πω για κάτι ακόμη πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε τις εφημερίδες. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Ότι η φορολογία η οποία έρχεται, ο φόρος εισοδήματος ο οποίος θα πληρώσουμε. Έχουμε παραδείγματα φέτος, τώρα, Σπύρο. Θα έρθουν καθαριστικά. Ακριβώς. Τα οποία θα είναι το κούκι. Και φανταστείτε ότι πέρυσι υπήρχε ένα χι εισόδημα. Φέτος αυτός έχει, ο κάθε εργαζόμενος έχει μειωθεί το μπράβο εισόδημά του έτσι μέχρι και 50%. Έτσι, μπράβο. Όμως θα κληθεί να πληρώσει πέρα από τα χαράτσια και ένα καθαριστικό στην εφορία το οποίο δεν θα μπορεί να το ακριβώς πληρώσει. Πάμε εφημερίδες. Καθημερινή. Όμηρος της Πηνειό, ο τουρισμός. Παρά τις εκκλήσεις επιμένουν να δέσουν τα πλοία τη μεγάλη εβδομάδα. Σε πορεία παθών βαδίζει η Ισπανία. Βλέπετε, χθες ήταν μεγάλη Παρασκευή για τους καθολικούς. Φίλες και φίλοι, αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα, εδώ. Και από εκεί και πέρα, μετά τις εκλογές, η αποστολή των εκαθαριστικών. Θα σας πούμε σήμερα τι ακριβώς θα γίνει με τα εκαθαριστικά. Γιατί τα εκαθαριστικά θα έχουν αύξηση φόρου έως και 2.500 ευρώ. Σοκ για 700.000 υπαλλήλους. Εδώ είναι το θέμα το μεγάλο. Με μειώσεις από 13% έως 40% στο ΕΦΑΠΑΞ.
Μέχρι και 50 θα φτάσει η μείωση του ΕΦΑΠΑΞ. Πόσο θα κόψουν από δημοσίους υπαλλήλους, ΔΕΚΟ και Δήμους. Τα αποθεματικά εξταμείων για το ΕΦΑΠΑΞ. Πριν το PSI ήταν 351,54 εκατομμύρια ευρώ, τώρα είναι 201. Με τα νέα ομόλογα ήταν 107,5, τώρα είναι 69. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και φτάνουν πια οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Έτσι έχουν τα πράγματα. Από την πρώτη σελίδα του αδέσμευτου, επιμένει σε απεργία τη Μεγάλη Εβδομάδα διαβοής νέα απόφαση της ΠΝΟ. Αγανακτισμένος Έλληνας πουλάει την Ελλάδα. Οι συνολικές προσφορές δεν ξεπέρασαν τα 48.300 δολάρια. Αυτά από την πρώτη σελίδα του αδέσμευτου. Η ώρα είναι 7:16 πρώτα λεπτά. Πάμε στα νέα. Το στοίχημα του 50% για Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Η αριθμητική των δημοσκοπήσεων ανησυχεί τους δύο μεγάλους. Βενιζέλος, η κρίση είναι πόλεμος και θέλει στρατηγό. Γολγοθάς, χωρίς ανάσταση, και από εκεί και πέρα. Το πιο φτωχό Πάσχα, η απεργία των ναυτικών, αν δεν λύσουν τους σκάβους, μπορεί να επιστρατευθούν, και οι καταθέτες εσωτερικού που στέλνουν τα λεφτά τους οι Έλληνες. Αυτά, φίλες και φίλοι. Και όσοι τα κρατήσανε και πήραν κρατικά ομόλογα, ήρθε το κράτος και τους τάφαγε σε ποσοστό 60, 70, 50%. Πώς μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτό το κράτος. Έτσι, πρέπει μπράβο. Να σας πω ότι όσοι βγάλαν... Θυμόμαστε όλοι ότι υπήρχε ακόμα και διαφημιστικό σποτ στην τηλεόραση ότι αγοράστε εγγύηση ελληνικού δημοσίου. Ριζοσπάστης. Πρόταση νόμου του ΚΚΕ για ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Βλέπετε εδώ, φίλες και φίλοι, γράφει η εφημερίδα ότι βρίσκεται σε αδυναμία ο κόσμος να πληρώσει τις οφειλές του και κάνει την πρόταση του κουρέματος. Να περάσουμε στην εφημερίδα Έθνος. Δυσφορία Βρυξελών για την Ραστόνη, σενάρια τρόμου για πιθανή ακυβερνησία και αλληλεπάλληλες εκλογές προειδοποιούν για νέο κρίσιμο τεστ τον Ιούνιο. Κεραμίδα το Μάιο με 5 φόρους. Θα δείτε τους φόρους, φίλες και φίλοι. Περαστικά στον πρόεδρο των φωτορεπόρτερ, τον κύριο Λόλο, που βλέπετε εδώ στην φωτογραφία. Το περιβάλλον της πόλης. Μέα κούλπα από τη Γενόπ για τα tours. Τη Γενόπ tours. Προσκλητήριο για πανστρατιά από Ελευθέριο. Από Ελευθέριο πήγα. Από Ευάγγελο Βενιζέλο. Εχμάλωτη της ποινιό. Γράφει σήμερα το Έθνος στην πρώτη σελίδα. Να πάμε στον ελεύθερο τύπο. Να δούμε τι ακριβώς γράφει η εφημερίδα. Γκρίζο παιχνίδι με τις εκλογές. Οι εκλογολόγοι την αναβολή σιγοντάρουν Καρατζαφέρης, Παπαρίγα, Σιφουνάκης, Βαλιράκης, ακόμα και ο Ψαριανός της Δημάρ, τη σύγχυση επιτείνει και ο Γιαννίτσης, γράφει η εφημερίδα σήμερα. Ακόμη, το Γολγοθά του Δουνουτού ανεβαίνει και η Ισπανία. Μάτωσαν τον τύπο οι κρανοφόροι του Χρυσοχοΐδη, χωρίς πλοία Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη. Πασχαλινό τραπέζι, και από εκεί και πέρα στέλνουν μετά τις εκλογές τα χαράτσια των ακινήτων. Και 620.000 ευρώ το χρόνο θα παίρνει ο Σάντος. Ανανέωσε με αύξηση μισθού 45% ο Ισπανός. Αυτά γράφει σήμερα ο ελεύθερος τύπος στην πρώτη σελίδα. Να πάμε στο καρφί, να δούμε τι ακριβώς γράφει η εφημερίδα. Σκορποχώρη η γαλάζια συμμορία. Να οργανωθούμε, ρε παιδιά, ο Σαμαράς στο κέντρο και όλοι οι υπόλοιποι γύρω-γύρω. Κλειστά ξενοδοχεία, κάρβουνο ο τζίρος στην αγορά, το καρφί εκτός των τυχών. Αυτά από το καρφί και την πρώτη σελίδα. Να δούμε την εφημερίδα Δημοκρατία τι ακριβώς γράφει. Η αριστερά της πλούσιας ζωής. Πρώτο θέμα. Στη φυλακή ο προμηθευτής, το μεγάλο φαγοπότη με τους δύο σούπερ στάρ, τους δύο σούπερ κοριούς της ΕΥΠ και της Αντιτρομοκρατικής, γράφει η εφημερίδα, έτσι, και ανυπότακτος κριτικός, απόστρατος της Χωροφαλικής, αυτοκτόνησε με καραμπίνα, αφήνοντας πολιτική επιστολή. Φίλες και φίλοι, είναι φοβερή η κατάσταση και σήμερα στις 2 θα γίνει η πολιτική κηδεία του συνταξιούχου. Η πολιτική κηδεία, βεβαίως, του Δημήτρη Χριστούλα. Θέλει η οικογένειά του να λέμε το όνομα. Βεβαίως, το ζητά, και εμείς τον τιμούμε αυτόν τον άνθρωπο που έδωσε τέλος στη ζωή του. Μπας και ξυπνήσει κάποιος από τη Βουλή, τώρα... αλλά... Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που είναι σε απόγνωση. Βεβαίως. Που τους έφερε αυτή η οικονομική Βεβαίως. Κρίση. Αυτή είναι η γυναίκα που έστησε το κόλπο των 3 εκατομμυρίων ευρώ, γράφει η εφημερίδα στην πρώτη σελίδα. Βλέπετε, φίλες και φίλοι. Και Χρήμα Πλας, η λίστα των ληστών του Χίτλερ.
είναι οι ζημιές που υπέστησαν οι αρχαιότητες. Λέει για κάθε περιοχή τι αρπάξανε οι Γερμανοί. Τι δεν φέραν πίσω και τι δεν έχουν πληρώσει, πρέπει να μάθουν. Λέει απίστευτα πράγματα. Είναι μια έκθεση η οποία και παρεπιπτόντως βρέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Βρέθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών. Ξαφνικά. Τι όλη αυτή η ιστορία, μάλιστα σε δερμάτινους φακέλους, τι κλέψανε οι Γερμανοί. Τα χαρτιά για τις γερμανικές αποζημιώσεις, εκεί που μας είχαν ανακοινώσει ότι δεν ξέρουν πού είναι, έχουν χαθεί, δεν γνωρίζουμε κλπ. Να πούμε ότι το θέμα ανακοίνησε ο κύριος Κουρουμπλής προς τιμήν του και ακολούθησαν δεκάδες βουλευτές, οι οποίοι σπρώξαν λίγο, να το πούμε έτσι πολύ απλά, το θέμα, για να δούμε τι θα γίνει. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά, πρέπει να τα διεκδικήσουμε και οι γερμανικές αποζημιώσεις είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που δεν πρέπει να χαθεί και να μπει στα συρτάρια και στο αρχείο. Υπάρχει να καλημερίσουμε τον κύριο Γκρίγκα. Είναι ο οικονομολόγος. Καλώς τον. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Και σήμερα θα αναλύσετε στον κόσμο όλες αυτές τις περιπτώσεις που έρχονται. Τα εκαθαριστικά θα είναι πολύ σκληρά μαζί με μειώσεις μισθών, κύριε Γκρίγκα. Αρκετά. Είναι μια δύσκολη χρονιά. Ναι. Είναι μια χρονιά φορολόγησης και βάσει και των τεκμηρίων. Δυστυχώς τα εισοδήματά μας φέτος θα προσδιοριστούν και βάσει των τεκμηρίων τα οποία έχουμε. Σωστό. Είναι μια δύσκολη χρονιά. Περιμένουμε και τους άλλους φόρους που έχουμε. Περιμένουμε να καθαριστούν και οι φόροι Μάλιστα. των ακινήτων. Θα δούμε πώς θα πάμε. Θα το δούμε το θέμα αυτό αμέσως μετά. Η ώρα είναι 7:22 πρώτα λεπτά. Φίλες και φίλοι, τι ετοιμάζουν μετά τις εκλογές? Είναι η πρώτη κάρτα την οποία θα σας δείξω, είναι η X14 και η X15. Είναι αυτά, Γιώργο, που δεν μας λένε οι πολιτικοί. Είναι απίστευτο. Διότι ακούμε μαυρογιαλούρους πάρα πολύ σε αυτές τις ημέρες. Πολλοί, ξέρετε, υπόσχονται, λένε κάποια πράγματα, αλλά κανείς δεν λέει την πραγματικότητα, Γιώργο, αυτά που θα μας πεις εσύ τώρα για το τι έρχεται πραγματικά στους επόμενους μήνες. Οποιοσδήποτε πολιτικός υποψήφιος αυτή την εποχή δεν μπορεί να υποσχεθεί τίποτα, γιατί το λιγότερο που θα είναι πολιτικός απατεώνας. Λοιπόν. Πάμε να δούμε. Μα εδώ δεν λέμε ψέματα. Να υποσχεθεί όμως, κύριε Πίτσα. Εδώ δεν είναι, το θέμα είναι ότι δεν είναι ότι δεν λένε την αλήθεια. Πάμε στην ότι... κάρτα μας. Πάμε στην κάρτα είναι μας. Μισά τα για πράγματα. Να εξηγήσουμε στον κόσμο τι τον περιμένει. Προσέξτε. Το Μάιο, κύριε Γκρίγκα, έρχεται ο ΦΑΠ του 2000. Ο ΦΠΑ του. Όχι, είναι το ΦΑΠ. Είναι ο ΦΑΠ. Το Φόρτσα Κίνης Περιουσίας. Μάλιστα. Είναι ο ΦΑΠ. Δικό μου λάθος είναι. Έτσι. Είναι ο ΦΑΠ του 2010. Του 2011 ναι. σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες. Και το ΕΤΑΞ του 2009 σε αυτούς που δεν έχει βγει ακόμα το ΕΤΑΞ. Είναι οι διαδικασίες που κάνουμε τώρα για τη διαμόρφωση του περιουσιολογίου για το Ε9. Έχουμε το Μάιο, έρχονται οι 5 δόσεις της ΔΕΗ για τα ακίνητα. Μάλιστα. Τον Ιούνιο έρχεται το ΕΤΑΞ του 2009 σε 370.000 Έλληνες, ναι. Κύριε Γκρίγκα. Έτσι. Τον Ιούνιο θα μας έρθει τι, κύριε Γκρίγκα, ο φόρος εισοδήματος. Ναι. Ο οποίος θα είναι αυξημένος 58%. Γιατί αυτό? Διότι το αφορολόγητο, Μάγδα, από τα 12.000 ευρώ έπεσε στα 5.000 ευρώ. Και τούτη η εξέλιξη. Είναι πάρα πολύ άσχημη, Γιώργο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσουμε πάρα πολλά χρήματα από την τσέπη μας. Ακριβώς. 5.000 το αφορολόγητο, μα είναι δυνατόν? Ποιος θα το περίμενε ότι θα φτάναμε έτσι, εδώ? Πες και στον Αλέξανδρο να έρθει μέσα. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη, η οποία είναι πάρα πολύ δυσάρεστη. Τον Ιούλιο, φόρος επιτιδεύματος 500 ευρώ ναι. για 1.000.000 επαγγελματίες. Ήταν τα 300 ευρώ που είχαμε μέσα στο 2011 και δυστυχώς γίνεται 500 ευρώ και συν τους φόρους που θα έχουμε για τα υποκαταστήματα και για τις εκθέσεις που έχουν κάποιοι άνθρωποι Έτσι. Οι οποίοι δηλαδή, τηρούν υποκαταστήματα. Ήταν 300 ευρώ, κύριε Γκρίγκα, ναι. και τώρα θα γίνει 500. Ξέρετε, ναι, αλλά αυτό όμως δεν πηγαίνει παράλληλα με την κίνηση της αγοράς. Τα καταστήματα δεν έχουν αύξηση του τζίρο έτσι ώστε να πάμε και στην αύξηση του τέλους επιτιδεύματος. Σωστό. Βεβαίως. Σωστό. Και βεβαίως και χιλιάδες λουκέτα, Γιώργο. Έτσι. Έτσι, μέσα τον Ιούλιο έρχεται κεφαλικός φόρος για όσους έχουν εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ. Μιλάμε για μια απίστευτη ιστορία. Όποιος έχει πάνω από 12.000 ευρώ, τα λέγαμε με τον Σπύρο τον Τρίψα επανειλημμένα, ο συνάδελφός μας δημοσιογράφος που άπειρα άρθρα έχει γράψει για το θέμα αυτό, όποιος Έλληνας έχει πάνω από 12.000 ευρώ, τον εβάζει κάτω η εφορία και του λέει: έχεις λεφτά πάνω από 12.000, δηλαδή 900 ευρώ έχεις το μήνα. Έχεις τόσα πολλά χρήματα, να το πω πολύ απλά. Έχετε πάνω από 12.000 εισόδημα, κυρίες και κύριοι. Φέρτε τα, όπως είναι. Αυτά θα πούμε και στον. Αυτό όμως, Γιώργο, είναι πάρα πολύ σκληρό. Γιατί εδώ βλέπουμε άνθρωποι οι οποίοι ίσως έχουν μια πολύ μεγάλη οικονομική δυνατότητα να μην πληρώνουν τόσα πολλά αντίστοιχα με τους ανθρώπους οι οποίοι βγάζουν πολύ λίγα χρήματα. Εδώ τιμωρείται. Τι είναι 12.000 ευρώ? Τιμωρείται εδώ αυτός ο οποίος εργάζεται αυτή τη στιγμή και παράγει πλούτους σε αυτή τη χώρα. Τώρα, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Όπως το λες είναι, τον Αύγουστο έκτακτη εισφορά ακινήτων είναι το άλλο
το ραβασάκι το οποίο θα έρθει. Τον Αύγουστο θα έρθει η εκαθάριση του φόρου ακίνητης περιουσίας του 12, κύριε Γκρίκα. Ναι, καλά, πόσους φόρους ακίνητης περιουσίας θα πληρώσουμε? Και ξέρετε κάτι ποιο είναι το... Ναι? Πραγματικά αυτό που είναι λυπηρό. Δεν έχουμε φτιάξει ακόμη μία βάση ακινήτων. Δεν έχουμε Μπράβο κάνει σας. Ένα εθνικό περιουσιολόγιο. Άλλα ακίνητα φαίνονται στο κτηματολόγιο, άλλα ακίνητα δηλώνονται στα Ε9, άλλα ακίνητα υπάρχουν στους δήμους και όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση τετραγωνικά το ένα με το άλλο. Το Σεπτέμβριο, έκτακτη φορά σε αυτοκίνητα και πισίνες. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, πάνω από το 1900 κυβικά. Έτσι ακριβώς, ναι. Και θα έχουμε και εισφορά ακινήτων του 9, το 9 για ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ. Αλλά αυτό το κρατάνε, γιατί θα έχουμε αύξηση αντικειμενικών, κύριε Γκρίκα, και θα συμπεριλάβει και σπίτια τα οποία είναι τώρα 350 περίπου και θα πάνε στα 400. 400.000 ευρώ δεν είναι μεγάλη ακίνητη περιουσία, πρέπει να είναι μεγαλύτερα τα όρια τουλάχιστον. Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει ένα θέμα, φίλες και φίλοι. Ανακοινώθηκε ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι 1,40 τον Οκτώβριο. 15 Οκτωβρίου θα είναι 1,40. Αλλά υποσχέθηκαν επίδομα πετρελαίου θέρμανσης χωρίς να το έχει ο προϋπολογισμός μέσα. Υπάρχει πουθενά, κύριε Γκρίκα, τέτοιο πράγμα? Όχι, για την ώρα δεν υπάρχει. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό τώρα. Γιατί το Οκτώβριος για το χρόνο έρχεται. Δυστυχώς έχουμε και άλλη περικοπή των εισοδημάτων του κόσμου. Αν τελικά ισχύσει, αν πάμε στο 1,40 στο πετρέλαιο. Πάμε Θεσσαλονίκη, Μάρδα. Βεβαίως, πάμε Θεσσαλονίκη, Γιώργο, γιατί είναι πολύ σημαντικό το θέμα. Ποιο είναι το θέμα που θα συζητήσουμε? Την αύξηση, Γιώργο, στο πετρέλαιο. Θυμάμαι ότι μου έλεγε ότι η τιμή θα ανέβει πάρα πολύ και έχουμε κοντά μας το Θέμη τον Κιουρζή με τον πολύ καλό συνάδελφο από τη Θεσσαλονίκη για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, καθώς στην αύξηση της τιμής, Γιώργο, σημαίνει ότι έρχονται και τα χειρότερα. Σε ένα λεπτό θα τους έχουμε κοντά μας. Εδώ είμαστε, ήρθε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Να είστε καλά. 1,40 πετρέλαιο θέρμανσης. Μπράβο. Είναι σωστό αυτό. 1,40 πετρέλαιο θέρμανσης, πολύ ορθά, λέει η Μάγδα. Δεν θα τα βγάλεις πέρας ο κόσμος, αλλά επίδομα πετρελαίου θέρμανσης δεν προβλέπει ο προϋπολογισμός. Δεν προβλέπει κάτι τέτοιο. Με επιδόματα δεν γίνεται. Με επιδόματα δεν λύνεται το πρόβλημα του λαθρεμπορίου, ούτε λύνεται το πρόβλημα της αγοράς. Μάλιστα. Ήδη με ένα ευρώ ο κόσμος όχι δυσανασχέτησε, είχε σοβαρότατα προβλήματα και βλέπετε οι καταναλώσεις πια έχουν πάει στον πάτο. Και το κυριότερο είναι γιατί έχουμε φτάσει να λέμε ότι θα εξομοιώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης με το κίνηση για να πατάξουμε τη λαθρεμπορία. Όποιος τα λέει αυτά, είτε είναι παράγοντης αγοράς, είτε πολιτιακός παράγοντης, δεν ξέρετε τι γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση με ένα 40 πετρέλαιο θέρμανσης να υπάρξει ομαλότητα στην αγορά και να λειτουργήσει η αγορά ομαλά. Έλεγε. Δεν θα πουληθεί και δεύτερον θα δημιουργηθούν και άλλα προβλήματα, γιατί τότε θα έχουμε και λαθρεμπορία πραγματικά ή παράνομη διακίνηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί αυτό δεν ελέγχεται. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κιουρτζή, είπε η κυρία Τσέκου πριν από λίγο ότι δεν βγαίνει ο κόσμος, Θέμη μου. Δεν μπορεί να βγει ο κόσμος με ένα 40. Μάγδα, πόσα τηλεφωνήματα έχεις από όλη την Ελλάδα? Δεκάδες μηνύματα, πάρα πολλά τηλεφωνήματα και κυρίως έχουμε τηλεφωνήματα από νησιά, Γιώργο. Από περιοχές όπως την περιοχή της Σάμμα, από την Κρήτη, από το Ιόνιο. Που εδώ λένε τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα για μας. Κύριε Κιουρτζή. Εμείς που κάνουμε διανομή πετρελαίου. Εμείς που κάνουμε διανομή πετρελαίου βλέπουμε τον κόσμο πόσο υποφέρει. Βλέπουμε τον κόσμο να παίρνει 100 λίτρα ή 100 ευρώ για να τη βγάλει και μετά να δούμε λίγο παρακάτω τι θα γίνει. Άρα η βλέπουμε τον κόσμο είναι. Να μην μπορεί να ζεσταθεί και να πηγαίνουμε και να... Καταρχήν, αν θέλει να πατάξει το λαθρεμπόριο, πρέπει να υπάρξουν άλλα μέτρα και δεν είναι αυτό το σωστό μέτρο. Υπάρχουν χρόνια τώρα προτάσεις από όλους τους ανθρώπους που είναι στην αγορά και προσανατολίζονται στα συστήματα εισδρών και εκρών, προσανατολίζονται στους ελέγχους καταρχήν. Πολύ βασικό θέμα, που δεν υπάρχουν έλεγχοι. Πρόεδρε, και το σημαντικότερο. Πρόεδρε, για να μην γυρνάμε πρέπει να πάνω από το πηγάδι. Κύριε Πρόεδρε, γυρνάνε πολιτικοί, παρακαλώ, οικονομολόγοι και διάφοροι. Πάνω από το πηγάδι, κανείς δεν μπαίνει να κατεβάσει να βγάλει νερό. Εγώ έχω μια απορία. Λοιπόν, υπάρχουν το θέμα είναι. Και ποινικές ευθύνες, κύριε. Ναι, ναι. Καλά, σαφέστατα υπάρχουν ευθύνες οι οποίες. Υπάρχουν και, πολιτικές και ποινικές ευθύνες. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν έγινε απολύτως τίποτα προς αυτή την κατεύθυνση να μην φτάσουμε σε αυτό το ελεηνό σημείο. Να έχουμε αύξηση του ειδικού φορέα κατανάλωση. Μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Είναι το εξής. Πριν δύο χρόνια, το 2009, το πετρέλαιο θέρμανσης έκανε 60 ευρώ. 60 λεπτά στο ευρώ. Το λίτρο. Η τιμή του πετρελαίου, η διεθνής τιμή του πετρελαίου είναι παρόμοια ίδια με τη σημερινή. Τι έγινε και ανέβηκε? Τι έγινε λοιπόν και ανέβηκε κατά 80 λεπτά που θα είναι τον Οκτώβριο? Βάλανε φόρους. Ποιοι είναι τόσοι φόροι? Δηλαδή πάνε πάνω από 100% το φόρο. Ναι. Καταρχήν μπήκε 40 λεπτά ο ειδικός φόρος, ο έκτακτος που μπήκε φέτος. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει να ξέρετε ότι τα προϊόντα
τα δηληστηριακά προϊόντα, δηλαδή τα καθαρά καύσιμα, βενζίνες και πετρέλαια, έχουν και αυτά τη χρηματιστηριακή τους αξία εν σχέση με το αργό πετρέλαιο. Γι' αυτό τώρα βλέπετε τα καύσιμα ανεβαίνουν, ένα το αργό πετρέλαιο πέφτει. Πάντως, επίσης, μια σημαντική παράμετρος είναι το 2009 όμως, χρηματιστηριακά. Ναι, η διαφορά είναι η ισοτιμία. Μην αναλύσουμε εδώ τώρα. Αλλά και επίσης πρέπει να δούμε ποιος αυξάνει τις δηληστηριακές τιμές. Ο πρακτικός ό,τι αγοράζει πουλάει. Αυτή είναι η σημαντική. Εμένα, πρόεδρε, με ενδιαφέρει ο κόσμος να μην συναντήσει αυτό το τείχος της ακρίβειας με 1,40. Αυτό με ενδιαφέρει. Και εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Έτσι. Και προσπαθούμε να δώσουμε προτάσεις. Ακριβώς. Να μην φτάσουμε σε αυτή την ελεηνή κατάσταση. Να είσαι καλά, πρόεδρε. Έχουμε δώσει δεκάδες προτάσεις. Να είστε ξανά. Κάτι άλλο, κύριε πρόεδρε. Να είσαι καλά, πρόεδρε. Κάνουμε το ρεπορτάζ σήμερα, γιατί ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Σταύρος Ιωαννίδης, που είναι δίπλα σας, είχε πάρα πολύ μεγάλη διαμαρτυρία. Έντονη διαμαρτυρία από τους Θεσσαλονικίους που λένε, με συγχωρείτε, πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Έτσι δεν είναι, Σταύρο? Ευχαριστούμε, πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Και είναι πολύ σημαντικό, Σταύρο. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε με τον Σταύρο. Πάρα πολύ. Κυρίως από ηλικιωμένους ανθρώπους. Έτσι, μπράβο. Οι οποίοι μένουν απροστάτευτοι. Απροστάτευτη. Θα πάμε σε μια. Να πάμε γρήγορα στην Πρέβεζα. Να πάμε για ένα λεπτό στην Πρέβεζα, βεβαίως. Να πούμε μια καλημέρα και στην Πρέβεζα και στον κύριο Περικλή Βασιλάκη. Και να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα στην Πρέβεζα, καλημέρα στην Ήπειρο, κύριε Βασιλάκη. Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Έχουμε σήμερα μια πολύ σημαντική δράση. Πολύ ωραία. Τον καθαρισμό της παραλίας της Πρέβεζας, του λιμανιού, από τη λέσχη των Ελλήνων καταδρομέων, που νομού Πρέβεζας, που έχει συνδιοργανωθεί το Δήμο Πρέβεζας, το Λιμενικό Ταμείο Πρέβεζας, το Σύλλογο Εραστεχνικών Αλιέων και φυσικά μάλιστα ακολουθούμε την. Το καθαρίζουμε την Ελλάδα, ομορφαίνουμε την Ελλάδα. Ξανάρθε πάλι. Με το Skype είναι αυτό, τεχνολογία. Έτσι, με το Skype κύριε είναι ο κύριος Βασιλάκης. Είναι πολύ σημαντική η δράση του Sky, αλλά και η δική σας πρωτοβουλία. Και στη Σάμμο, στο Μαραδόκαμπο. Άρα δηλαδή στην περιοχή σου και στην περιοχή μου σήμερα, ούτε συνεννοημένα ήταν. Είναι πολύ σημαντικό να καλέσουμε λοιπόν τον κόσμο να βοηθήσει αυτή την πολύ μεγάλη πρωτοβουλία του Sky. Και στη δική σου περιοχή, και στη Σάμμο και στην Πρέβεζα, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Και καλή επιτυχία. Να καθαρίσουμε τις παραλίες μας και να δείξουμε την αγάπη μας για το περιβάλλον. Καλή επιτυχία στον κύριο Βασιλάκη, θα είναι υποψήφιο στην Πρέβεζα. Γρήγορο διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Κύριε Βασιλάκη, καλημέρα. Η ώρα είναι 7:33 πρώτα λεφτά. Μείνετε εδώ γιατί έρχεται ο Υπουργός Εργασίας. Θα γίνει μια σκληρή κουβέντα. Θα είναι και ο κύριος Μπούρλος εδώ. Είναι ο κύριος Γκρίγκας στα οικονομικά. Ο συνάδελφός μου, ο κύριος Τρίψας, ο δημοσιογράφος και σε λίγο ο κύριος Καμένος από την Κρήτη. Από το Ηράκλειο Κρήτης. Από το Ηράκλειο της Κρήτης. Απευθεία σύνδεση ο κύριος Καμένος. Εδώ είμαστε. Να δούμε τι θα μας πει. Εδώ. Και μοιράζουν επιταγές 500 ευρώ. Σε λίγο θα σας πω τι είναι αυτές οι επιταγές, ποιοι τις δίνουν και σε ποιους. Επιταγές των 500 ευρώ. Πάμε σε γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ελάτε. Η ώρα είναι 8:20. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Σας ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο. Μάρδα, είναι όλος ο καλός ο κόσμος σήμερα, ε? Όλοι καλοί οι φίλοι που μπορούν να απαντήσουν στα ερωτήματα των τηλεθεατών. Εμένα αυτό με καίει, Γιώργο. Κάθε ερώτημα να έχει την απάντησή του. Ξεκινάμε από τον κύριο Μπούρλο. Είναι ο κύριος Μπούρλος. Καλημέρα, κύριε Μπούρλο. Καλή σας ημέρα. Τι μου κάνετε? Σε λίγο ο Υπουργός Εργασίας θα είναι μαζί μας. Θα γίνει μια σκληρή κουβέντα. Θα γίνει μια ειλικρινή κουβέντα και πιστεύω ότι σήμερα θα βγει και η είδηση της ημέρας. Είναι ο κύριος Γκρίγκας μαζί μας, ο οικονομολόγος και φοροτεχνικός, αλλά νομίζω ότι ως οικονομολόγος καλύπτεται όλο το φάσμα των θεμάτων. Είναι ο κύριος Τρίψας, συνάδελφος δημοσιογράφος, εκφοκίδας ορμόμενος. Εγώ μαθαίνω ότι θα πολιτευτείτε κιόλας. Όχι δημοσιογράφος, εκφοκίδα, μέχρι πρόσφατα διευθυντής στα Επίκαιρα. Διευθυντής στα Επίκαιρα, ακριβώς. Λοιπόν. Πολλά τα δικά σας τηλεφωνήματα, πάρα πολλά φίλες και φίλοι από όλη την Ελλάδα. Τι θα γίνει με τα φάρμακα, τι θα γίνει με τις περικοπές μισθών και συντάξεων. Περιμένω το εφάπαξ, δεν έχει βγει. Έχω συμπληρώσει 37 χρόνια, τι μπορούμε να κάνουμε. Πήγα να πάρω τα χρήματά μου και ήταν λιγότερα. Τι θα γίνει με τους ομολογιούχους, τι θα γίνει με το επίδομα πρόνοιας. Γιατί το ΤΕΒΕ δεν μας δίνει χρήματα τα οποία μας οφείλει. Τι θα γίνει με τους φόρους οι οποίοι έρχονται στα ακίνητα. Τι θα γίνει με το δώρο του Πάσχα κάτω των 60, δεν παίρνει κανείς δώρο του Πάσχα, κύριε Μπούρλο. Πλην αλλαγή των εξαιρέσεων, δηλαδή βαρέα ανθυγιεινά, συντάξεις λόγω θανάτου κτλ. Μάλιστα. Οι πολλές κατηγορίες δεν παίρνουν. Ακριβώς. Φωνάξτε για να δούμε τι θα γίνει με τα φάρμακα. Επίσης,
Από τους Οθονούς, ο Κώστας ο Κατέχης. Έλα Κώστα καλημέρα, μου, καλή σου μέρα. Είναι μπουνάτσα μου λέει και βέβαια το Πάσχα στην Κέρκυρα είναι καταπληκτικό. Τι θα γίνει με το ΕΚΑΣ, μας το κόψαν από τον Νοέμβριο και δεν παίρνουμε τίποτα απολύτως. Η Ελένη Λεκάκου μου λέει, Γεωργάκη, έπαιρνα 185 ευρώ και παίρνω μόνο 140. Τι θα γίνει με τους μισθούς μας, υποχώρησαν έως και 50%. Τα δάνειά μας όμως δεν υποχωρούν. Μπράβο. Αντίστοιχα στο ίδιο ποσοστό, έτσι. Τι θα γίνει με τα δάνεια, τι θα γίνει με την επιδότηση του ενοικίου, επιδότηση ενοικίου η οποία περικόπτεται, βεβαίως, κύριε Μπουρλό, έτσι. Μετά τις εξελίξεις στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, περικόπτεται τουλάχιστον όταν αναφερόμαστε σε καινούργια προγράμματα, έτσι. Είχα ένα ερώτημα στο Facebook όμως προχθές από μια κυρία, δεν θυμάμαι το όνομά της, αλλά θα καταλάβει τώρα και από άλλους φίλους, που με ρωτούν, Γιώργο, κύριε Μπούρλο, τι γίνεται με όσους έχουν εγκριθεί τα χρήματα και έχουν κρατηθεί, λέει, στην τράπεζα, στο ταμείο. Τι γίνεται με αυτά, θεωρώ θα τα πάρουν. Θεωρώ ότι εφόσον έχουν εγκριθεί τα χρήματα, θα τα πάρουν. Αυτό είναι θεωρώ σωστό λογικό. Αυτό γιατί ακόμη τα αναμένουν εδώ και καιρό. Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη καθυστέρηση, φίλες και φίλοι, σε ό,τι αφορά τα χρήματα τα οποία πρέπει να πάρει ο κόσμος. Επίσης. Κύριε Γκρίγκα, δεν έχουμε επιστροφές ΦΠΑ. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να αρχίσει αυτή η επιστροφή του ΦΠΑ, ώστε ο κόσμος να κινηθεί. Είχαμε αυτή την εγκύκλιο την προηγούμενη εβδομάδα. Πήραν έτσι ένα θάρρος οι επιχειρήσεις που έχουν επιστροφή ΦΠΑ. Όμως, όσοι διαβάσουν προσεκτικά την εγκύκλιο, λέει ότι αυτά τα χρήματα θα εκταμιευτούν και θα δοθούν βάσει του προγράμματος, του μεσοπροθέσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής για τα έτη 12 με 16. Σωστό. Δηλαδή, ακόμη κι αν η εφορία πει ότι δίνω αυτά τα χρήματα στους ανθρώπους, θα πρέπει να υπάρχει μια τέτοια ροή από το Υπουργείο Οικονομικών τη εκταμίευση αυτών των χρημάτων. Αυτό δεν είναι μια καλή εξέλιξη. Και σίγουρα δεν είναι ένα καλύτερο μέτρο από ό,τι ίσχυε πιο πριν. Όπως το λέτε είναι. Άρα θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις επιστροφές πιο γρήγορα του ΦΠΑ. Γιατί είναι λεφτά τα οποία θα πέσουν στην αγορά και θα κινηθεί πιο γρήγορα η αγορά. Δεν είναι χρήματα τα οποία κάποιος θα τα πάρει και θα τα χρησιμοποιήσει στην αγορά και αυτό είναι το ευχάριστο. Ακριβώς. Δεν είναι λίγα τα χρήματα. Εδώ μιλάμε, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Όλοι μαζί, Μάνο. Ναι. Και επειδή πάρα πολλοί κόσμοι δεν το γνωρίζει, και έχει χρόνια επιστροφόμενο ΦΠΑ, το ΦΠΑ παραγράφεται σε 3 χρόνια. Θα πρέπει τουλάχιστον να έχουμε καταθέσει μία αίτηση στη ΔΟΗ για να ξέρουμε τουλάχιστον ότι υπάρχει αυτή η αίτηση. Πάμε στην κάρτα 610. Αν θέλετε, κλείστε μου τον ήχο στο αυτή. Λοιπόν, 610. Φόρος ιδιοκατοίκησης. Είναι απίστευτη η ιστορία. Δηλαδή, αυτός ο οποίος, κύριε Γκρίκα, Σπύρο Τρίψα, θα πας τώρα στη Φωκίδα, πρόσεξε. Θα πάω εγώ στη Σάμο, θα πάει στην Πρέβεζα η Μάγδα, εσείς κύριε Μπούρλο. Η καταγωγή μου είναι από την Ευρυτανία. Από την Ευρυτανία. Α, γι' αυτό ανεβαίνουμε από καιρού εις καιρών. Και θα πάει και ο κύριος Γκρίκας, από ποιο μέρος. Είμαστε κοντά, είμαι από το Δομοκό. Μ' αρέσουν οι περιοχές αυτές και σου λέει, στο σπίτι που μένεις. Θα πληρώνεις ενίκιο. Γιατί μαζί σου το έκανα, κύριε Τάδε, κύριε Κράτος. Και αυτός ο φόρος ιδιοκατοίκησης, μου έλεγε ο Μανώσης Οντουκάκης, είχαμε χθες μια τηλεφωνική επικοινωνία, είχε επιβληθεί το 99, αλλά πέτυχε ως φόρος. Μα κακά τα ψέματα. Υπάρχει και ο φόρος ιδιοκατοίκησης. Αν σκεφτείτε ότι αυτά τα τετραγωνικά της κατοικίας μας προσαυξάνονται στο να δημιουργηθούν τα τεκμήρια. Άρα, αν κάποιος δεν έχει εισοδήματα και έχει κληρονομήσει ένα σπίτι των 100 τετραγωνικών, αν το συναθρήσεις με άλλα τεκμήρια, θα πληρώσει φόρο βάσει των τεκμηρίων. Σωστό. Μάνο, 610 κάρτα, φόρος ιδιοκατοίκησης. Για να δούμε τι φρούτο είναι αυτό. Τι καινούργιο πράγμα το οποίο έρχεται. Δεν λέγανε ότι θα βάλουμε άλλο φόρο. Δεν λέγανε τόσο καιρό δεν θα μπει άλλος φόρος. Και θέλω να ξέρω ποιος θα είναι αυτός που θα πει τρύψα για το σπίτι σου, θα πληρώνεις ενίκιο, το δικό σου, έτσι. Δηλαδή, γίνεσαι ενοικιαστής στο ίδιο στο σπίτι. Να τα αφήσουμε, ρε παιδιά, πάρτε τα κλειδιά. Πού είναι, έχασα και τα κλειδιά. Τα πήρε ο Φλόρ. Λοιπόν, πάρτε και τα κλειδιά. Μείνεις τα κλειδιά και ναι, πάρτα. Να τα δώσουμε στον Υπουργό Οικονομικών. Ποιος είναι ο Σαχινίδης. Πάρτα να τελειώσουμε. Ή ο Αυριανός, ποιος θα είναι. Όλα αυτά τα προέβλεπε και τα γνωρίζαμε από το Μνημόνιο 1. Έτσι, μπράβο. Τα γνωρίζαμε από τότε τι θα συμβεί. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν διαχειρίστηκε κανείς για 2 χρόνια όλη αυτή την υπόθεση του Μνημονίου 1 και τη Δανειακή Σύμβαση που είχαμε υπογράψει εκείνη την εποχή. Για να μην μπορούμε σήμερα να έχουμε και να βλέπουμε πάλι καινούργιους φόρους. Θα πληρώνουμε φόρο λοιπόν για το σπίτι μας. Θα υπολογίζονται όλα, δηλαδή τετραγωνικά, παλαιότητα, σε ποια περιοχή και θα αφορά κάθε ακίνητο. Δηλαδή θα πιάνει τιμή ζώνης, κύριε Γκρίγκα, παλαιότητα, ακόμα και το είδος της κατασκευής. Δηλαδή, αν είναι πολυτελής η κατασκευή, θα έχει άλλο φόρο ιδιοκατοίκησης. Δηλαδή, θα έρχεται και θα λέει το πόμολο που ανοίγεις είναι μπρούτζινο ή τα λουνού είναι σιδερένιο ή δεν ξέρω τι άλλο. Και όσοι θέλησαν να νομοποιήσουν κάποιες αλλαγές χρήσης, κάποια ακίνητα τα οποία είχαν και καλώς πήγαν και νομοποίησαν, ίσως και τα επόμενα χρόνια πληρώσουν ακόμη περισσότερο φόρο από αυτές τις νομοποιήσεις που έγιναν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι βάζουν φόρους και απ' την άλλη, Μάγδα, έχουν ανθρώπους. Πάμε στη Βέρεια.
Να πάμε, στον κύριο Μελιόπουλο. Να πάμε στον κύριο Μελιόπουλο, να του πούμε μια καλημέρα. Ακριβώς. Γιατί αμέσως μετά θα πάμε στην Κρήτη, στον κύριο Παναγιώτη Καμένο. Και βλέπω εδώ εξαιρετικό ενδιαφέρον στα μηνύματά σας και πάρα πολλά ερωτήματα. Κύριε Μελιόπουλε, καλή σας ημέρα, καλημέρα στη Βέρεια. Καλημέρα, Μιχαλή. Και στον κύριο βεβαίως που έχουμε καλεσμένο μας. Δίπλα έχω έναν ανάπηρο πολέμου, ο οποίος εδώ πέρα μας έδειξε και ένα χαρτί. Γράφει δίπλωμα απονομής πολεμικής σύνταξης, Γιώργο. Μάλιστα. Ένα, κοιτάξτε, ένα υπέροχο χαρτί, σπάνιο. Δίπλα μου έχω εδώ έναν, τον πρόεδρο μάλλον, ανάπηρο πολέμου του νομού Ημαθίας, οι οποίοι μας λέει ότι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Καλημέρα, κύριε Φτιά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λέγομαι Ηλιάδης Δημήτριος. Είμαι ανάπηρος πολέμου από το 49, 47, 49. Τώρα όλα ήρθαν και μας τα ξεχάσανε. Το αίμα θέλουν να το φορολογήσουν. Το αίμα, η σύνταξη αναπηρική είναι τιμή σένεκεν. Δεν είναι σύνταξη γύρατος. Τιμή σένεκεν για το αίμα που χύσαμε. Και ήρθαν τώρα, θέλουν να μας φορολογήσουν το αίμα. Και πολλά πράγματα. Τι να σας πω δηλαδή. Και από τη σύνταξη μείωση έγινε. Και να ξέρετε κάτι. Κόβουνε την φοροαπαλλαγή των 2.000 ευρώ για τους αναπήρους. Και βάζουν μέσα και τους ανάπηρους πολέμου. Και είναι ντροπή αυτό το πράγμα που πάει να γίνει. Εμείς δεν συμπεριλαμβανόμαστε τώρα στην φορολογία. Ναι. Με τον νέο νόμο λένε ότι θα μας φορολογήσουν τη σύνταξη. Μιχάλη, σήκωσε αυτό το τίτλο τιμής. Βλέπετε, γράφει, φίλες και φίλοι, πόσα χρόνια το κρατούσε ο άνθρωπος αυτός, ανάπηρος πολέμου. Έχει πλέον λιώσει. Έχει αυτό λιώσει όπως ο ίδιος. Πόσα χρόνια, καλέ μας κύριε, το κρατάτε αυτό. Έχει κομμένο πόδι. Μάλιστα. Έχει κομμένο πόδι ο κύριος που το βλέπετε. Μάλιστα, μάλιστα. Μιχάλη Μελιόπουλε, πόσα χρόνια κρατά αυτό το χαρτί στην... Το ξύλινο το πόδι. Όχι, για όνομα του Θεού. Μιχάλη. Να το δείξω, ορίστε, φέρνω. Για όνομα του Θεού. Όχι μόνο σας πιστεύουμε, υποκλινόμαστε μπροστά στον αγώνα που δώσατε για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Αυτό ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Πολεμήσαμε εμείς για να κάνουμε το κράτος. Δεν αφήσαμε τον Χίτλερ να μας κάνει κατοχή. Ναι. Και ήρθα σήμερα. Μα κάνα κατοχή. Τι να πω δηλαδή. Μάλιστα, δεν μάλιστα. Αντέχω. Είναι απίστευτο, Μάγδα. Πριν κλείσουμε, μία τελευταία κουβέντα από τον καλό μας κύριο που είναι σήμερα και μας τιμά. Πάπει όλα, Μάγδα. Τι θα ήθελε να πει στον Υπουργό που τον βλέπει αυτή την ώρα από την τηλεόραση. Κοιτάξτε, έχω αυτοκίνητο αναπηρικού. Είμαι ανάπηρος πολέμου με κομμένο πόδι. Έληξε το δίπλωμα και πήγα να το ανανεώσω. Και έχω 6 μήνες από τον Νοέμβριο που έκανα τα χαρτιά και ακόμα να περάσω επιτροπή να πάρω δίπλωμα. Δεν μπορώ να βγω από το σπίτι έξω. Ορίστε. Θα πούμε σε λίγο στον κύριο Κουτρουμάνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να σας έχουμε σήμερα κοντά μας. Ο αρμόδιος εδώ, το συγκοινωνίων με λένε ότι πρέπει να μας δώσουν εντολή από κάτω να σχηματιστεί η Επιτροπή Δευτεροβάθμιας για να περάσει η Επιτροπή να πάρω δίπλωμα. Αυτά γίνονται στην Ελλάδα. Δυστυχώς. Κύριε Μπούρλο. Κύριε Μπούρλο. Μιχάλη Μελιόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Πριν πάμε στον πάνω τον Καμένο, κόβουνε τη φοροαπαλλαγή των 2.000 ευρώ για τους ανάπηρους, έτσι. Και τους τιμωρούν επειδή δεν παρελάσσουν. Ακριβώς. Καθημερινή. Όμηρος της Πηνιώ, ο τουρισμός, πρώτο θέμα, φίλες και φίλοι. Βλέπετε ότι υπάρχει τεράστιο θέμα εδώ, αλλά μην ξεχνάτε ότι το 1982, 350 εκατομμύρια δολάρια του Ταμείου των Ναυτικών σε μια νύχτα τα ρευστοποίησαν και τους κατάργησαν το ταμείο στην κυριολεξία. Και βέβαια η κυβέρνηση σηκώνει τα χέρια της μπροστά στο τεράστιο αυτό θέμα. Σε πορεία παθών βαδίζει η Ισπανία. Γιώργο, να πούμε μόνο μία κουβέντα, μου επιτρέπεις, να μεταφέρω τα μηνύματα των τηλεθεατών που είναι πολύ σημαντικό. Και ο κόσμος λέει ότι το Υπουργείο πρέπει να βρει μία λύση σε σχέση με αυτό το θέμα. Μπράβο. Πριν φτάσει η μεγάλη διπλό με τον κύριο Καμένο, ναι. Σοκ για 700.000 υπαλλήλους και το ΕΦΑΠΑΞ. Και το ΕΦΑΠΑΞ 50% κάτω. Τεράστιο το θέμα. Το στοίχημα του 50% για ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Τα νέα, πρώτη σελίδα. Η κρίση είναι πόλεμος και θέλει στρατηγό, λέει ο κύριος Βενιζέλος. Πρόταση νόμου του ΚΚΕ για ανακούφιση υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Δυσφορία Βρυξελών για την Ραστόνη. Πρώτο θέμα, φίλες και φίλοι, στο Έθνος σήμερα. Γκρίζο παιχνίδι με τις εκλογές. Γράφει ο Ελεύθερος Τύπος στο πρωτοσέλιδό του. Το καρφί σκορποχώρη
η γαλάζια συμμορία εντός εισαγωγικών. Να οργανωθούμε, βρε παιδιά, λέει ο Σαμαράς. Απίστευτο. Με το δερμάτινο πίσω είναι ο Καμένος, παιδιά. Είναι λίγο πιο αδύνατος εδώ. Το βλέπετε. Τώρα σε λίγη ώρα θα τον έχουμε κοντά μας. Αλλά σε απευθεία σύνδεση. Ότι είναι όρθιοι και οι δυο. Λοιπόν, εδώ, καλημέρα, κύριε Καμένο. Εδώ σας έχει όρθιο δίπλα στη Σαμαρά. Καλημέρα. Είσαι πολύ κακός, αλλά με το τρέξιμο που ρίχνουμε μέχρι το τέλος των εκλογών, μέχρι τις εκλογές, θα έχω επανέλθει στα κανονικά μου. Έχει πολύ τρέξιμο, αλλά μου είπανε χθες ότι έπεσε πολύ τσικουδιά κάτω, έτσι. Κάναμε μια μεγάλη πορεία στο Ηράκλειο. Περπατήσαμε από την αγορά του Ηρακλείου, την ψαραγορά και συνεχεία πήγαμε χωριό-χωριό. Μάλιστα. Στο εργατικό κέντρο, αλλά και με πολίτες επάνω στα ορεινά του Ηρακλείου. Και φτάσαμε να, το βράδυ σε ένα στέκι νεολαίας με πάνω από 1000 νέους ανθρώπους από το Ηράκλειο, με τους οποίους συζητήσαμε ανοιχτά και παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας και ακούσαμε τις απόψεις τους. Ήταν πράγματι μια εξαιρετική περιοδία. Τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω τον Πάνο. Συνεχίζεται σήμερα με το Λασίδι. Μάλιστα. Και αύριο με τα Χανιά. Και θα έχουμε και μία έκπληξη σε αυτή την πορεία, γιατί όλοι οι νομοί της Κρήτης θέλουν την παρουσία μας και η παρουσία μας θα είναι συνεχής. Όταν λέτε έκπληξη, θα πάρετε κάποιον με μεταγραφή, βουλευτή? Εγώ δεν παίρνω μεταγραφές. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες κάνουν εγγραφές ψυχής. Δεν κάνουν μεταγραφές. Και θα σας πω ότι εχθές την πορεία που μας ακολουθούν και όσοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για να είναι ψήφοι μαζί μας, βρήκαμε ανθρώπους, εργαζόμενους, ανέργους, επαγγελματίες οι οποίοι έρχονται ως υποψήφοι μας. Στο εργατικό κέντρο συνάντησα έναν πολίτη άνεργο εδώ και 2 χρόνια, ναι, ξενοδοχό υπάλληλο, πατέρα 3 παιδιών, ο οποίος ήταν από αυτούς που στηρίζαν το Πασόκ όταν ξεκίνησε, τον Ανδρέα Πανδρέου. Μας είπε ότι είναι μαζί μας και μάλιστα κατεβαίνει υποψήφιός μας στο Ηράκλειο. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί έχει καταρρεύσει πλέον η συγκυβέρνηση. Τα κόμματα της συγκυβέρνησης δεν υπάρχουν πια στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι η λεβεντογένα Κρήτη που αντιμετώπισε τους Γερμανούς. Και επειδή ο κύριος Βενιζέλος είπε προηγουμένως ότι η κρίση αυτή θέλει στρατηγό, ναι, εμείς συμφωνούμε απόλυτα. Τώρα έχουμε ένα μπαλέτο του Πασόκ με της Νέας Δημοκρατίας, με έκτακτες εμφανίσεις χορευτών από άλλα μικρά κόμματα, που παίζουν και χορεύουν όλοι στο σκοπό της Τρόικας, που οδηγεί ουσιαστικά στην πτώχευση των Ελλήνων, αλλά και την παράδοση του πλούτου της πατρίδας μας, του κρατικού και του ιδιωτικού πλούτου. Πάμε τώρα στο ερώτημα. Θέλω ο Πάνος ο Καμένος. Όσο καιρό, όσα χρόνια μιλούσαμε με ειλικρίνεια οι δυο μας, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είτε στη Σάμο, είτε στην Ικαρία, είτε στην Αθήνα. Το κόμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων θέλει την Ελλάδα εντός του ευρώ και με νόμισμα το ευρώ, κύριε Καμένο, διότι υπάρχει μία εντύπωση ότι ο Καμένος θέλει το ελληνικό ρούβλι. Αυτή είναι η εντύπωση που επικρατεί. Θέλω λοιπόν σήμερα να μου ξεκαθαρίσετε αυτό το οποίο ρωτάνε όλοι οι Έλληνες. Ελάτε. Εάν υπάρχει τρόπος να βγούμε από το ευρώ, ναι, εσείς που ξέρετε πολύ καλά τα οικονομικά, θέλω να μου πείτε ποια είναι η διάταξη της Ευρωπαϊκής Συνθήκης με την οποία μπορούν να μας βγάλουν από την Ευρωζώνη. Όταν εισπράττουν από το ΦΠΑ που πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες, όταν έχουν πάρει το χρυσό από τα υπόγεια της Τράπεζας Ελλάδας και όταν δεν υπάρχει καμία διαδικασία που μπορούν να μας αποβάλουν από το ευρώ. Άρα λοιπόν εσείς λέτε, είμαι στο ευρώ, δίνω τη μάχη μου μέσα στο ευρώ. Αυτή είναι η ξεκάθαρη θέση η δική σας. Εγώ λέω ότι δεν έχει κανείς δικαίωμα να με βγάλει. Μάλιστα. Αν η Γερμανία αποφασίσει να καταργήσει τις ευρωπαϊκές συνθήκες και να αρχίσει να διώχνει χώρες, γιατί πιθανώς αύριο θέλει να βάλει και στρατεύματα, ναι, στις χώρες μέλη, από εκεί και πέρα θα αντιμετωπιστεί ως δύναμη κατοχής. Το θέμα όμως δεν είναι το ευρώ, η δραχμή ή το ρούβλι ή το δολάριο. Αν και να σας πω κάτι, μια πετρελοπαραγωγός χώρα όπως η Ελλάδα, γιατί έτσι θα είναι η Ελλάδα σε λίγο, θα πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία που λέει ότι το πετρέλαιο πουλιέται σε δολάριο. Αυτό δεν έχει σχέση με το νόμισμα που θα χρησιμοποιούν οι πολίτες. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα πρέπει να μπορούμε να κάνουμε και συμβάσεις, μάλιστα, με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε αντίθεση με αυτά που προβλέπονται στο Μνημόνιο 2. Σαφής. Δηλαδή, δεν μπορεί η Ελλάδα να μην έχει εμπορικές σχέσεις ή να δανείζεται
ή συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Ρωσία ή το Ισραήλ. Μάλιστα. Εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία και από το παράδειγμα της Κύπρου. Με το φυσικό αέριο και, το, και τα κοιτάσματα τα οποία βρέθηκαν. Θέλω το εξής. Φαίνεται ότι πάμε σε μέτρα τον Ιούνιο. Πάμε σε σκληρά μέτρα, κύριε Καμένο. Μιλάμε για μέτρα τα οποία θα ακολουθήσουν την καινούργια σύμβαση. Ρωτώ, σε αυτή τη διαδικασία επιβολής των μέτρων, ο Πάνος ο Καμένος και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, τι θέση έχουν, τι θέση παίρνουν, διότι ο Έλληνας δεν μπορεί άλλο, κύριε Καμένο, να δίνει, κουράστηκε πια να δίνει, να πληρώνει και να δίνει. Είστε υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, είστε υπέρ της αλλαγής των συνθήκων, ώστε να σταματήσει πια ο συνταξιούχος και εργαζόμενος να πληρώνει, κύριε Καμένο. Κουράστηκε ο Έλληνας πια. Εδώ δεν μιλάμε πια για ιδιωτικοποιήσεις. Εδώ, από αυτό το ταμείο που έχουν φτιάξει, ναι, πρέπει να καταλάβουν όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες, βάζουν το προϊόν του δημόσιου εισοδήματος μέσα σε αυτό το ταμείο, με την περιουσία του δημοσίου, όπου από εκεί, και το προϊόν των ιδιωτικοποιήσεων, αν θέλετε, ναι, όπου από εκεί οι δανειστές μας, οι πιστωτές μας, οι νέοι κατακτητές μας, θα είναι αυτοί οι οποίοι θα βάζουν το χέρι και θα παίρνουν πρώτοι τα οφειλόμενα και εν συνεχεία τους μισθούς και συντάξεις. Έρχονται τώρα να φοβήσουν το συνταξιούχο ότι δήθεν με την πολιτική εξόδου να σκίσουμε δηλαδή ένα παράνομο μνημόνιο και μια παράνομη δανειακή σύμβαση που βάζει παράνομο επιτόκιο, θα οδηγηθούμε σε πλήρη πτώχευση. Έχουμε πτωχεύσει ήδη. Οι μισθοί και συντάξεις μετά τον Οκτώβριο με το σχέδιο του Μνημονίου 2 δεν θα υπάρχουν. Μόνο αν βγούμε από το μνημόνιο θα υπάρχουν. Και πέραν αυτού, τα νέα μέτρα τα οποία λένε είναι μέτρα για να οδηγήσουν στην εξαθλίωση παραπάνω την Ελλάδα. Τι θα κάνουν στον ανάπηρο πολέμο που βλέπαμε προηγουμένως, θα του πάρουν και το ξύλινο ποδί. Όταν κόβουν 200 ευρώ από ένα μισθό ή από μια σύνταξη, τα 200 ευρώ συνταξιούχος ή εργαζόμενος θα πήγαινε να ψωνίσει στα μαγαζιά τα παιδιά του και την οικογένειά του. Από τα 200 ευρώ το 23% πληρώνει ΦΠΑ. Η επιχείρηση από την οποία ψωνίζει πληρώνει φόρο 40%. Έχει εργαζόμενους που πληρώνουν κρατήσεις. Τα 200 δηλαδή αυτά ευρώ που του κόβουν του ταξιδιαξιούχου και του μισθωτού, τα χρήματα αυτά πηγαίναν πάλι στο κράτος. Τώρα λοιπόν τι μας λένε. Σε φορολογούμε παραπάνω, σου κόβω μισθούς και συντάξεις. Και σου κάνω το εξής, σου βάζω φόρο ιδιοκατοίκησης. Αλλά για τα πολυτελή γεωταχή σου κατεβάζω το φόρο. Γιατί οι βιομηχανίες οι οποίες πληρώνουν την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Σόιμπλε, αυτόν τον περίεργο τύπο τον Μέγκελε, έχει πάθος κατά της Ελλάδος, του λένε πάμε να πάρουμε τα τελευταία λεφτά τους Έλληνες. Άρα, να ψωνίσουν λοιπόν ένα αυτοκίνητο φεύγοντας. Λοιπόν, αυτά τα μέτρα δεν είναι μέτρα τα οποία μπορούν να φέρουν καμία λύση. Αρνιόμαστε όλα αυτά τα μέτρα, όπως αρνούμεθα να πληρώνουμε τοκογλυφικά επιτόκια και αρνούμεθα αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων. Έχουμε δώσει στο ανεξάρτητοιελληνες.gr για δημόσια διαβούλευση ένα πρόγραμμα οικονομικό που λέει σαφώς, ναι, τι θα κάνουμε την πρώτη μέρα, την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο χρόνο και την πρώτη τετραετία. Διαμορφώνεται με νέες προτάσεις, ναι, οι οποίες έρχονται από τους πολίτες και στη δημόσια διαβούλευση που κάνω το πρόγραμμα. Κύριε Πρόεδρε, επειδή... Αλλά θα σας πω και να κλείνοντας το εξής. Κύριε Πρόεδρε, τι θα κάνετε για να σταματήσει ο κατήφορος των μισθών και των συντάξεων. Για να σταματήσει αυτή η υπερφορολόγηση. Διότι η υπερφορολόγηση όλων και η μείωση μισθών και συντάξεων όλων δεν οδηγεί πουθενά. Να τα αποτελέσματα. Τι θα κάνετε εσείς για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Κύριε Αυτιά, εσείς τα λέτε. Εγώ τα έλεγα και πριν το Μνημόνιο 1. Τα έλεγε και η Νέα Δημοκρατία πριν το Μνημόνιο 1. Και το Πασόκ μας έλεγε ότι θα σωθούμε να βγούμε στις αγορές το 12 μαζί με το λαό. Ήρθε με συνεχεία το Μνημόνιο 2. Ο κύριος Σαμαράς έκανε τη μεγαλύτερη κολοτούμπα στη μεταπολίτευση. Έγινε το καλύτερο παιδί του Σόιμπλε. Έγινε συνέτερος με το Πασόκ και με τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, τον οποίο θα τον πάει για πολιτικές ευθύνες και δεν θα τον τιμωρήσει τώρα. Το δε Παπακοσταντίνο από εκεί που τον έκλεινε στη φυλακή για τα στατιστικά στοιχεία, τώρα έχει γίνει εκείνος που του δίνει ψήφο εμπιστοσύνης. Και κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό ότι δήθεν κάνει αντιπολίτευση στο Πασόκ που συγκυβερνά.
Δεν υπάρχουν αυτά τα μέτρα. Τα μέτρα αυτά και τα μνημόνια που τα προβλέπουν, ναι, οι δανειακές συμβάσεις που τα απαιτούν, είναι άκυρα. Δεν τα δεχόμαστε και τα καταργούμε άμεσα. Δεν θα σωθούμε και θα έχουμε αύριο λεφτά, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε πρώτα απ' όλα τη δημόσια περιουσία μας, ναι, η οποία αποτιμάται το 2009 στο 1 τρισεκατομμύριο μαζί με την ιδιωτική περιουσία. Εδώ οι πολίτες σιγά σιγά χάνουν, θα τους κατάσχονται τα σπίτια, τα χωράφια. Πάνε να τα πάρουν, τη γη πάνε να πάρουν. Έχουμε τη δυνατότητα να τα μαζέψουμε όλα αυτά και να τα νοικοκυρέψουμε βεβαίως. Ναι. Βεβαίως και δεν μπορεί να παίρνει σύνταξη πλέον ο μαϊμού τυφλός από τη Ζάκυνθο, αλλά δεν μπορεί ο ανάπηρος πολέμου που σας λέει να σας ξεβιδώσω το πόδι μου μέσα στην πρωινή εκπομπή να του κόβουν τη σύνταξη. Πρέπει να καταργηθούν αρκετά από τα Υπουργεία, να τιμωρηθούν πολιτικοί, δεν και αξιωματούχοι. Δεν υπάρχει πλέον καμία ασυλία. Τελείωσαν αυτά. Τώρα. Και από εκεί και πέρα να κάνουμε συμβάσεις όπως κάναμε εμείς με την Κόσκο για την παραχώρηση του λιμένα του Πειραιά, την παραχώρηση χρήσης, το ενίκιο μάλιστα, δηλαδή, και βάλαμε 40 δις στο ταμείο. Να κάνουμε με τους Αμερικάνους, με τους Ρώσους, με τους Κινέζους, με τους Ισραηλινούς. Λέτε με όλους εσείς. Να πάμε και να τιτλοποιήσουμε. Ναι. Βεβαίως. Να τιτλοποιήσουμε τις συμβάσεις, τις προσφορές που μας κάνουν για τον ορυκτό πλούτο. Να πληρώσουμε μόνο το κεφάλαιο συν τους νόμιμους στόχους που χρωστάμε. Μάλιστα. Που θα ελέγξει μια επιτροπή λογιστικού ελέγχου. Και τους τοκογλύφους να τους πούμε να πάρουν τα τσιράκια τους από την Ελλάδα και να σηκωθούν να φύγουν. Ερώτημα. Πολλοί είπαν ότι μέσα σε αυτό τον. Μέσα αυτόν τον ενθουσιασμό των πρώτων ημερών κάνατε ένα λάθος. Είπαν ότι η δήλωσή σας ότι θα πάω με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν γκάφα. Το πιστεύετε, κύριε Καμένο? Πιστεύετε ότι έγινε ένα λάθος ή μια γκάφα? Ήτανε... Δεν την κάνατε τη δήλωση αυτή, ε? Μισό λεπτάκι. Στο Sky βγήκα. Ναι. Με τον κύριο Λύριτζη και τον κύριο Οικονόμου. Μάλιστα. Οι οποίοι με ρώτησαν, ναι, υπάρχει δυνατότητα να συνεργαστείτε μετελογικά με κάποιο κόμμα. Και είπα ότι με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, στα οικονομικά έχουμε κάποιες κοινές απόψεις και αναφερόμουν στην αμφισβήτηση του παράνομου επιτοκίου. Αλλά διαφωνούμε στη λαθρομετανάστευση κάθετα, ναι, διαφωνούμε στα εθνικά θέματα και το καθεξής. Πήγε η Συγκρού που έχει τους ίδιους συμβούλους με αυτούς που συμβούλευαν το Δούνο του και τη Siemens και έβγαλε πρωτοσέλιδες σε ορισμένες εφημερίδες που είναι περίεργων τύπων, λαθρεμπόρων, πετρελαίων, δεν ξέρω τι δουλειά κάνουνε. Και βγάλα πρωτοσέλιδο, ο Καμένος είναι ΣΥΡΙΖΑ. Ο Βορύδης την προηγούμενη εβδομάδα με είπε κομμουνιστή. Είναι κομμουνιστής, λέει ο Καμένος. Ο κύριος, ο συνάδελφός σας από το ΜΕΚΑ, ο κύριος Πρετεντέρης, με είπε ακροδεξιό. Άλλοι μου είπαν ότι εγώ προσπαθώ να μιμηθώ τον Ανδρέα Πανδρέου. Δεν είμαστε οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Θα δείτε, έχουν ένα γλάρο, ναι, στο σήμα τους. Ναι. Και ο γλάρος αυτός δεν μπαίνει ούτε σε πολυκατοικίες. Και την ώρα που η πατρίδα μας κινδυνεύει, εμείς οι Έλληνες, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ναι, που προερχόμαστε από παλιούς πολιτικούς χώρους, από όλους τους χώρους, ενωνόμαστε με ένα κοινό ιδεολογικό, μάλιστα, περίγραμμα που το δημιουργήσαμε από κοινού και δεν θα μας βάλουν σε κανένα κλουβί. Άρα τους εσείς... τους ανήκει το παρελθόν, μας ανήκει το μέλλον. Άρα λέτε ότι εγώ στον κοινωνισμό, στην καθημερινότητα, στη σύνταξη και στον μισθό, μπορεί να συμφωνώ με τον Α, το Β και το Γ, δεν σημαίνει ότι θα πάω μετεκλογικά μαζί του. Αυτό λέτε σήμερα. Έτσι. Το λέτε ξεκάθαρα. Από το Ηράκλειο που είμαι τώρα, ναι, σας λέω ότι με τον φίλο σας, τον κύριο Μαριά, ναι, συμφωνούμε σε πάρα πολλά από τις οικονομικές προτάσεις που έχει κάνει και μάλιστα τις έχουμε περιλάβει κιόλας μέσα στο πρόγραμμά μας. Μάλιστα. Συμφωνούμε σε ορισμένα πράγματα, σε προτάσεις με πολιτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν θέλετε της Αγγλίας, με τον Νίγκελ Φαράτ και ούτω καθεξής, που έχουν να κάνουν με προτάσεις ανάπτυξης. Δεν σημαίνει ότι έχουμε ταυτιστεί με κανέναν, ναι, το καλύτερο για τον τόπο μας τα κάνουμε. Για τη λαθρομετανάστευση μας λένε ότι αυτό που λέμε, την πρότασή μας δηλαδή να φύγουν άμεσα όλοι, ναι, για να υποχρεώσουμε την Ευρώπη να εφαρμόσει τη συνθήκη επαναπροώθησης που έχει υπογράψει με την Τουρκία, εντός κάποιων ημερών, αλλιώς τους βγάλουμε ταξιδιωτικά έγγραφα, είναι ακροδεξιό, λέει η πρόταση. Δεν έχουμε ούτε ακροδεξιές, ούτε κεντρώες, ούτε αριστερές απόψεις. Ελληνικές απόψεις έχουμε και ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε. Ερώτημα. Επομένη των εκλογών, χρειάζεται η χώρα και τη δικιά σας βοήθεια. Φτάνει στο αμήν. Και χρειάζεται και τη δικιά σας βοήθεια.
υποθετικό. Ο Πάνος ο Καμένος. Δεν εννοείται βοήθεια. Κοινοβουλευτική βοήθεια. Θα κάνετε κυβέρνηση μαζί με κάποιον άλλον. Άλλο είναι η χώρα. Ναι. Και άλλο είναι οι υπάλληλοι της Τρόικας, οι συγκυβερνώντες, τους οποίους υποδεικνύει ο εκπρόσωπος τύπου του Δούνου του να τους ψηφίσουν οι Έλληνες, γιατί αλλιώς δεν θα είναι καλά παιδιά. Να συμπεράνω. Εδώ έρχεται ο εκπρόσωπος του Δούνου του, ναι, και λέει: ψήφισε Πασό και Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει η συγκυβέρνηση για να εξασφαλίσουν τους στόχους του. Σας λέω λοιπόν σαφώς: με αυτούς, ναι, δεν υπάρχει ούτε συμφωνία ούτε καν ανοχή. Εκείνοι που συμμετείχαν στο έγκλημα κατά της χώρας θα τιμωρηθούν. Είστε απόλυτα σαφείς. Άρα συνεχίζετε την πορεία σας κανονικά, την οικονομική, την πολιτική και ούτω καθεξής. Σας ευχαριστώ θερμά γιατί το πρόγραμμά σας. Έλα Μαγδά. Κύριε Καμένο, καλή σας ημέρα και από εμένα. Μπήκα λίγο στο Facebook. Καλημέρα, και... ναι. Μπήκα στο Facebook και παρατήρησα ότι έχετε πολλά νέα παιδιά κοντά σας. Ξέρω πολύ καλά ότι ξεκινήσατε την εκστρατεία σας αυτή. Έχετε πολύ μεγάλο δρόμο. Ξεκινήσατε από την Κρήτη. Θέλω να μου πείτε οι πολίτες τι είναι αυτό που σας ζητούν για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές. Αλλά κυρίως τα νέα παιδιά που ξέρω ότι τα έχετε δίπλα σας. Και σε αυτό έχει βοηθήσει πολύ ο Terence Quick. Έτσι είναι. Με τον Τέρενς είμαστε μαζί εδώ και είμαστε και με όλους τους ανεξάρτητους Έλληνες που ξεκινήσαμε μαζί από το διαδίκτυο σε ένα μεγάλο λεωφορείο. Εμείς δεν έχουμε λιμουζίνες και τέτοια. Πάμε στο Λασίδι σήμερα, στο Ρέθυμνο αύριο, στα Χανιά. Και είμαστε μαζί με τα παιδιά αυτά που ξεκινήσαμε το κίνημα και συνιδρύσαμε τους ανεξάρτητους Έλληνες. Τι σας λένε λοιπόν οι πολίτες, τι θέλουν αυτό... ένα πράγμα. Αξιοπρέπεια και ελπίδα. Εχθές ήταν του Αγίου Ευτυχίου. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε δυστυχισμένοι όλοι οι Έλληνες γιατί αποφασίσανε κάποιοι να ξεκινήσουν τη νέα τάξη πραγμάτων από τη χώρα μας. Επειδή βρήκαν μπόσικους ορισμένους πολιτικούς που τους ταΐζανε με τις μαύρες σακούλες της Siemens, θα πρέπει οι νέες γενιές να παραδοθούμε όλοι. Δεν γίνεται. Εμείς θα πούμε όχι, θα χαράξουμε το μέλλον μας και θα νικήσουμε. Και θα νικήσουμε δίνοντας πάλι το χαμόγελο στα παιδιά μας. Τα παιδιά μας έχουν δικαίωμα να ζήσουν σε μια ελεύθερη χώρα. Ο κύριος Σόιμπλε ζήσει με τα δικά του παιδιά και η κυρία Μέρκελ με τα δικά της. Οι τοκογλήφοι να πάνε να ζήσουν τις βίλες τους. Η Ελλάδα δεν είναι υποδιαπραγμάτευση από κανέναν. Είστε σαφείς, κύριε Καμένο. Σας ευχαριστώ θερμά. Είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Κοιτάξτε να δείτε. Είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος μαζί σας, να ξέρετε ότι πάντα θα σας δίνει το λόγο ώστε να εκφράζεστε. Να εκφράζετε αυτά τα οποία εσείς θέλετε και αυτά τα οποία, για τα οποία οι φίλοι σας σας ακολουθούν. Καλή σας μέρα. Να είστε καλά. Εμείς τον Γιώργο Αυτιά θα τον θέλαμε και τον θέλουμε με τις συμβουλές του και τις γνώσεις οικονομικές και αυτό το προτέρημα που έχει να μπορεί να συνομιλεί με όλους τους πολίτες ευθέως και ελευθέρως. Κύριε Πρόεδρε, αυτό δεν μπαίνει σε κόμματα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Δεν μπαίνει σε κόμμα αυτό. Αυτό είναι για όλο τον κόσμο. Και σας ευχαριστώ θερμά. Στην Ελλάδα χωράει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Απευθείας σύνδεση με την Κρήτη. Βγήκανε συμπεράσματα με τον Πάνο το Καμένο. Λέει: εγώ μετεκλογικά δεν κάνω, δεν πάω με κανέναν. Είπε ότι εγώ θα μείνω μέσα στο ευρώ και θα δώσω τη μάχη μέσα στο ευρώ. Και είπε: δεν αποδέχομαι το μνημόνιο. Είναι ξεκάθαρα πράγματα. Να έκανα μια ερώτηση. Δομημένα πράγματα. Κοιτάξτε, να δείτε, αυτά όλα αυτά τα έχουμε πει, τα έχουμε γράψει, τα έχουμε συζητήσει χιλιάδες φορές. Είναι πολύ εύκολο να κάνουμε αφορισμούς, είναι πολύ εύκολο να καταγγέλουμε. Δηλαδή, ο δημοσιογραφικός καταγγελτικός λόγος, ή αν θέλετε, αν είστε σε ένα μικρό, σε ένα κόμμα τέλος πάντων, το οποίο είναι υποδιαμόρφωση, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα λέμε όλα αυτά. Το ζήτημα είναι πώς θα διαχειριστείς την επόμενη μέρα των εκλογών. Γιατί, για να πεις στη Μέρκελ ότι ξέρεις κάτι, δεν σου δίνω αυτά τα οποία σου χρωστάω, δεν ξέρω και πόσο εύκολο το είναι. Μαζί, αυτό δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να γίνει κάτι τέτοιο. Μισό, αυτό δεν πάει να πει ότι είναι η τοπάθεια. Ο κύριος Σιφουνάκης δήλωσε ότι εμείς, λέει, όταν εκλεγήκαμε, δεν ξέραμε τι μας γινόταν τώρα. Αλλά απίστευτο, είναι μια δήλωση σοκ και παρατηρώ ότι στα μηνύματα των τηλεθεατών πραγματικά έχουν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πάμε, επειδή είναι μέρα υγείας σήμερα, για να μπούμε στην καθημερινότητα. Πάμε στη σύνδεσή μας, φίλες και φίλοι, σε μια απευθείας σύνδεση όπου η μέρα της υγείας σήμερα έχει τη δική της σημειολογία. Είναι πολύ σημαντικός. Σε λίγο λεπτά θα έχουμε την κυρία Σκουτέλα. Πάμε στη δήλωση του κυρίου Σιφουνάκη που εντυπωσίασε όλους. Πραγματικά ήταν μια δήλωση σοκ, διότι ο κύριος Σιφουνάκης είπε ότι εμείς δεν ξέραμε τι γινόταν στην οικονομία. Έλατε. Το Πασόκ έγινε κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 9 και έβαλε μια εφάπαξη φορά και συγκέντρωσε
παραμονές μέχρι το Δεκέμβριο 1,50 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Και το οποίο το μοίρασε στους ασθενέστερες τάξεις. Το Δεκέμβριο του 9. Διότι δεν ήξερε τι γινόταν, δεν είχε καταλάβει, δεν ήξερε κανείς. Και όταν κατάλαβε, φυσικά, αν είχε καταλάβει, αυτό το ένα δις που είχε συγκεντρώσει, όταν συνέχεια ήρθαν οι περικοπές σε μισθούς, εντάξει, είναι βέβαιο ότι θα το κρατούσε το ταμείο. Γι' αυτό κατηγορήστε, επειδή δεν είχατε καταλάβει. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Εσείς που είχατε καταλάβει, όμως, γιατί δεν μας το είπατε. Σας το είπαμε, γιατί φύγατε. Ανακοίνωσε ο Καραμαλής. Σταθεροποιητικό και παραδώσατε την χώρα έτσι όπως την παραδώσατε. Μάλιστα. Δεν ξέραμε τι γινότανε. Ναι, αλλά υποτίθεται, κύριε Γκρίκα, ότι είχαν ενημερωθεί, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό που ακούσαμε. Σίγουρα και σήμερα εδώ που φτάσαμε, αν θέλετε και αν ακούμε ότι πάμε σε ένα, καινούριο φορολογικό, στο εθνικό φορολογικό σύστημα, μπράβο, τουλάχιστον θα πρέπει, αυτό το οποίο θα πρέπει να κοιτάξουν είναι κάποια μέτρα ανάπτυξη. Και όταν εννοώ μέτρα ανάπτυξη, αυτή τη στιγμή περιμένει παράδειγμα κόσμος να φύγει για την επαρχία, να γυρίσει στα χωριά του. Σωστό. Ποια είναι αυτή η παραγωγική βάση η οποία θα δημιουργηθεί έτσι, ακριβώς, ώστε να πάμε στον πρωτογενή παραγωγικό αυτών, τομέα. Έχουμε μειώσεις μισθών και συντάξεων. Δεν πάει άλλο την εφορία. Με την εφορία δεν γίνεται άλλο. Ακριβώς. Μειώσεις μισθών και συντάξεων, πόσο κάτω θα πάνε? Κύριε Μπούρλο. Πώς έχουν ήδη πάει? Πόσο έτσι? Ήδη πάει, ναι, ακριβώς. Στις συντάξεις, σε κάποιες περιπτώσεις, στις μεγάλες συντάξεις, μάλιστα, οι μειώσεις υπερβαίνουν το 35%. Στις υψηλές συντάξεις. Τόση μεγάλη μείωση. Στις υψηλές συντάξεις, σε κάποιες περιπτώσεις, φτάνουν και σε τέτοια ποσοστά. Δεν είναι στη μέση σύνταξη αυτό. Αναφερόμαστε στις υψηλές συντάξεις. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, βέβαια, το πολύ σημαντικό είναι πώς θα λειτουργήσει η χρηματοδότηση του συστήματος. Έτσι, γιατί αν δεν υπάρξει σωστή χρηματοδότηση του συστήματος, δεν θα μπορούν να καταβάλλονται σε τέτοιο ύψος συντάξεις. Ναι, είναι όμως κάτι στο σημείο, το οποίο και ο ίδιος ο υπουργός θα ακριβώς. Δείτε. Φτάσαμε στο σημείο να περικόπτουν, και βέβαια σε λίγο ο κύριος Κουτρουμάνης που θα είναι εδώ, θα κάνουμε μια ειλικρινή κουβέντα. Διότι φτάσανε στα αυτιά μου πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία σε λίγο, όχι θα τα κουβεντιάζουμε. Θα είναι αποφάσεις. Αν σου έλεγα πέρυσι, Σπύρο Τρίψα, ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο, να ήταν 290 ευρώ ο μισθός του τριήμερου και του τετραήμερου, τι θα έλεγες? Ξέρεις ποιο είναι το κακό? Ότι και από πέρυσι και από πρόπερσι τα είχαμε γράψει και τα είχαμε πει, Γιώργο. Σωστά. Αυτά λοιπόν τα είχαμε πει. Τα είχαμε, χτυπάγαμε συνέχεια τον κόδωνα του κινδύνου. Αν και έρχεται ο κύριος Σιφουνάκης αυτή τη στιγμή, όπως και ο κύριος Χρυσοχοίδης, όπως και όλοι αυτοί οι κύριοι οι οποίοι μας κυβερνάνε αυτή τη στιγμή, οι οποίοι δεν είχαν διαβάζανε και δεν γνωρίζανε και δεν ξέρανε τι τους γίνεται. Λοιπόν, δεν ντρέπονται αυτή τη στιγμή που κάθονται και μιλάνε έτσι? Λοιπόν, το ζήτημα είναι το εξής, και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, ότι όταν θα γίνουν εκλογές 6 Μαΐου ή 13 Μαΐου, δηλαδή ένα άλλο τραγικό, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, που να μην ξέρουμε, έχουμε φτάσει ένα μήνα πριν τις εκλογές, πότε θα γίνουν εκλογές. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι. Είπε ο κ. Παπαδήμος, όταν θα έρθω στην Ελλάδα, θα σας πω πότε θα κάνουμε εκλογές. Λοιπόν, όταν θα έρθει από την Ελλάδα, από την Κύπρο, λες και είναι, ναι, να μας πει ότι θα γίνονται εκλογές. Τέλος πάντων, στις 7 Μαΐου λοιπόν, ναι, που πιστεύουμε ότι 6 Μαΐου θα είναι οι εκλογές, 7 Μαΐου πρέπει να υπάρχει μια ισχυρή, δυνατή κυβέρνηση. Εννοείται, η οποία πρέπει να διαχειριστεί τα θέματα. Να δώσει λύσεις. Εσείς ως υποψήφιος στη Φωκίδα, να το πω κιόλας γιατί τώρα με ενημέρωσαν, λέτε πρέπει να υπάρχει ισχυρή κυβέρνηση την επομένη των εκλογών για να διαχειριστεί τα μεγάλα θέματα της Ελλάδος. Ναι, και αυτά, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, και αυτό που έλεγε ο κύριος Καμένος, ήταν πάρα πολύ ωραία, τα γράφαμε, τα λέγαμε, ακούγονται πολύ στα αυτιά μας έβηχα και πολύ ωραία, μάλιστα, να τα λέμε. Το ζήτημα είναι, πέστε μου λοιπόν, σε ποιον, στο ανώτομο πηγαίνω στη Φωκίδα και βλέπω, ας πούμε, και μάλιστα και ο Πάνος ο Καμένος είναι από την Φωκίδα και... Θα είσαι το αντίπαλο δέος του Πάνου? Δεν ξέρω, θα είμαι, αυτό είναι θέμα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι θέμα δικό μου αν θα κατέβω ή όχι. Άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, λες η 6 και 7 επομένη... Μαΐου πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση. Σαφής. Και πρέπει να ξεκαθαρίζουμε κάτι. Ότι αυτή η κυβέρνηση πρέπει να σταματήσει και να βάλει πάτο στο βαρέλι, γιατί αυτό το πάτο βαρελιού είναι ξεπάτωτο το αυτό το βαρέλι. Ναι. Δεν έχει βάλει ποτέ κανείς ένα πάτο. Ναι. Ακούγαμε τον κύριο Βενιζέλου, ένας συγγραφής του πρώτου μνημονίου, ότι έβαζε πάτο στην πάμε αρχή. Έβαζε πάτο στον άνθρωπο. Δεν έβαζε πούμε πάτο ποτέ. Ποτέ αυτό ο πάτο. Θα έχουμε χρόνο να τα πούμε. Ετοιμάστε την κάρτα 504, αλλά πρέπει να πάμε στο Υγεία. Το νοσοκομείο πάμε Υγεία, λοιπόν στο Μάγδα. Μιχάλη Τεζάρη. Ακριβώς. Θα πάμε να κάνουμε μια σύνδεση που έχει ιδιαίτερη σημασία και νομίζω ότι. Παγκόσμια ημέρα υγεία σήμερα, έτσι. Θα μάθετε πάρα πολλά σήμερα. Μιχάλη Τεζάρη, καλή σου ημέρα. Καλημέρα και στην κυρία Σκουτέλα, την Κατερίνα. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, Μάγδα. Καλημέρα σα. Λοιπόν, την Παγκόσμια ημέρα υγεία, το νοσοκομείο Υγεία προσφέρει σε όσου το επιθυμούν και έχουν ανάγκη δωρεάν παροχές, δωρεάν εξετάσεις, να έρθουν σήμερα από τις 9 μέχρι και τις 5 εδώ, να εξεταστούν οι άνθρωποι δωρεάν σε αυτές τις δύσκολες ημέρες που βιώνουμε. Πρόκειται για προληπτικούς ελέγχους και υπάρχει δυνατότητα ετήσιου προγράμματος. Βεβαίως, θα μας τα πει όλα, ετήσιου προγράμματος εξωτερικών ιατρίων. Μαζί μας η κυρία Κατερίνα Σκουτέλα.
Σκουντέλα, είναι υπεύθυνη επικοινωνία του νοσοκομείου. Κύριε Σκουντέλα, καλή σας ημέρα. Πολύ σημαντική η προσπάθεια αυτή στις δύσκολες συγκυρίες που ζούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Σκουντέλα. Καλημέρα, κυρία Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα και για την πρωτοβουλία που πήρατε σε μια τόσο πολύ δύσκολη περίοδο να στηρίξετε τους πολίτες και να προσφέρετε τις εξετάσεις δωρεάν. Και θέλουμε να μας δώσετε λεπτομέρειες γι' αυτό, γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Βεβαίως. Βεβαίως. Να σας πω πολύ γρήγορα ότι σήμερα 7 Απριλίου είναι η Παγκόσμια ημέρα υγείας. Γιορτάζουμε όλοι οι άνθρωποι. Ιδιαίτερα ο Όμιλος Υγεία, ο οποίος εδώ και σχεδόν 40 χρόνια στέκεται δίπλα στον άνθρωπο και προασπίζει το υπέρτατο αγαθό, την υγεία, με σεβασμό, με αγάπη και με υπευθυνότητα πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Αυτό που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι στο υγεία έχουμε ένα μήνυμα, ότι η πρόληψη είναι στόχος ζωής. Προτρέπουμε λοιπόν όλους τους ανθρώπους να προασπίζουν την υγεία τους, να θωρακίζουν την υγεία τους και είμαστε δίπλα τους για αυτό το σκοπό. Σήμερα λοιπόν δίνουμε από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα. Μάλιστα. Για όλο τον κόσμο που θα προσέλθει σε τρία σημεία, κύριε Αυτιά. Στο νοσοκομείο υγεία, στο Μαρούσι, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Στο Πολιατρείο Δυτικής Αττικής, που είναι Θιβών 177 στο Περιστέρι. Μάλιστα. Και στο Πολιατρείο Αθηνών, που είναι Βεντήρη και Βασιλίση Σοφίας, δίνουμε ένα δωρεάν check-up, μπράβο, ένα προληπτικό έλεγχο υγείας, που περιλαμβάνει λιπηδεμικό και καρδιολογικό έλεγχο. Μπράβο σας, μπράβο, το παιδιά. Οποίο να ξέρετε ότι μπορούν να το κάνουν στη διάρκεια του χρόνου. Μάλιστα. Θα πάρουν δηλαδή ένα κουπόνι και θα μπορούν μέχρι το τέλος του χρόνου να έρθουν να κάνουν το προληπτικό έλεγχο. Και να αξιοποιήσουν αυτή την ένα σημαντικό δώρο. Ναι, ναι. Μια καρτούλα κρατήστε, μπράβο. Θα σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά, κύριε Αυτιά. δίνουμε και άλλο ένα σημαντικό δώρο, ένα ετήσιο πρόγραμμα εξωτερικών ιατρίων, το οποίο τους δίνει εξαιρετικές παροχές, δωρεάν εξετάσεις είναι στα εξωτερικά ιατρία του ομίλου. Είναι ό,τι καλύτερο, όπως είπε η Μάγδα, για τη σημερινή μέρα υγείας. Είναι δύσκολη περίοδο. Μπράβο. Βεβαίως, ο Όμιλος Υγείας στέκεται δίπλα στους ανθρώπους, όχι μόνο με προγράμματα αρρωγής που ξέρετε πολύ καλά ότι κάνουμε, αλλά με πακέτα, με ό,τι να είστε μπορούμε καλά. Να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους. Σας ευχαριστώ θερμά. Πριν κλείσουμε, Γιώργο, δώσε μας το μήνυμά σου για να το γράψει η κυρία Σκουτέλα στον ειδικό τοίχο που έχουμε εδώ μπροστά. Έχουμε περιμένει τον τοίχο ευχών. Θέλω ακριβώς να δείξει η κάμερα από χτες. Όλοι οι άνθρωποι που μας εμπιστεύονται την υγεία τους έχουν γράψει την ευχή τους και θέλουμε, κύριε Αυτιά, τη δική σας ευχή να σημειώσουμε. Πείτε μας λοιπόν. Τα λεφτά και τα χρόνια δανεικά, η υγεία δικιά μας. Τα λεφτά και τα χρόνια είναι δανεικά, η υγεία είναι δικιά μας. Έτσι. Η υγεία είναι δικιά μας, παιδιά. Απάνω τους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Εμείς είμαστε δίπλα σας. Η υγεία είναι δικιά μας. Πάμε, παιδιά. Κυρία Σκουτέλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάλι συγχαρητήρια για αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία που πήρατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, παιδιά. Πάμε τώρα να δείτε τι υπογλώσσια θα χρειαστούμε. Απίστευτη φόρη. Και πάμε. Μειώσεις συντάξεων και μισθών. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Κουτρουμάνη, κύριε Μπούρλο και κύριε Γκρίγκα, τι φέρνει. Πάμε στους απίστευτους φόρους. 7.000 ευρώ συν ένα παιδί, φέτος είναι η βάση. Πέρυσι ήταν 13. Έτσι ακριβώς. Ο επιπλέον φόρος, κύριε Γκρίγκα, είναι 770 ευρώ. Δηλαδή αυτός που πέρυσι με ένα παιδί δεν πλήρωσε φόρο καθόλου, φέτος θα πληρώσει 770. Σκεφτείτε ότι είναι ένας μισθός αυτή τη στιγμή, κατευθείαν με το καλημέρα χωρίς τίποτα άλλο. Με το καλημέρα σας. Εγώ, Γιώργο, το βλέπω και ξέρετε, σκέφτομαι. Αυτό το 13ο και 14ο που συζητάμε τόσο πολύ καιρό, από πέρυσι το συζητάμε, θα χαθεί ή όχι ο 13ος, να τόσο ο 13ος. Αυτός δεν είναι, Γιώργο. Πάμε παρακάτω. Δεν είναι 700 ευρώ, Γιώργο, ένας μισθός. Αυτός... Πάει λοιπόν ο 13ος. Για να δούμε αν θα φάνει και το 14ο. Αυτός που πέρυσι είχε 15.000 ευρώ και δεν πλήρωνε ούτε ένα ευρώ φόρο. Φέτος έχει αφορολόγητο 9.000 ευρώ με δύο παιδιά. Κύριε Μπούρλο, δείτε. Τι και του έρχεται, κύριε Γκρίγκα, 740 ευρώ φόρος. Έτσι, και τώρα κρατηθείτε. Πάω στον πάρκο. Πάω εδώ, γιατί εδώ θα γίνει της κακομοίρας με τρίτεκνους και πολύτεκνους. Υπάρχει μια εξέλιξη η οποία είναι πολύ δυσάρεστη και θέλω, κύριε Γκρίγκα και κύριε Μπούρλο, να τη σχολιάσουμε. Αυτός που πέρυσι, στην ίδια κάρτα να μείνουμε, αυτός που πέρυσι είχε 23.000 ευρώ, 23.000 ευρώ, δεν είχε πληρώσει ούτε ένα ευρώ φόρο και είχε τρία παιδιά, φέτος τον πήγαν αφορολόγητο, κύριε Γκρίγκα, στα 12.000 ευρώ και θα πληρώσει
επιπλέον φόρο 2.695, κύριε Γκρίκα. Είναι πραγματικά η τιμωρία για τους τρίτεκνους και για τους ανθρώπους με τέσσερα παιδιά. Τιμωρούμε προφανώς αυτούς οι οποίοι κάνουν παιδιά στην ελαχιστή χώρα. Αυτό είναι για τα τρία. Δείτε τώρα στα τέσσερα παιδιά, κύριε Μπούρλο. Αυτός που είχε τέσσερα παιδιά πέρυσι, με 25.500 ευρώ, δεν πλήρωνε καθόλου φόρο. Φέτος τον πάνε στα 15.000 ευρώ αφορολόγητο με τα τέσσερα παιδιά και θα πληρώσει 2.555 ευρώ φόρο. Κύριε Μπούρλο, σηκώσαν τα χέρια ψηλά, έτσι. Σημαντική επιβάρυνση. Ας πουλήσει ένα παιδί, τι θα κάνουμε τώρα. Σημαντική επιβάρυνση. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Τουλάχιστον να κοιτάξουν, να τροποποιήσουν κάποιους νόμους. Κύριε Αυτιά, με συγχωρείτε, αυτό λέγεται ντροπή. Και λέγεται κατάντια. Και αυτή τη στιγμή νομίζω δεν είναι το μνημόνιο αυτό που ευθύνεται για να βγάλει, δηλαδή σε αυτούς που έχει τέσσερα παιδιά, αυτή τη στιγμή να έχει 15.000 αφορολόγητο και να πληρώσει φόρο φέτος 2.555 ευρώ. Αυτό λοιπόν δεν το υπαγορεύει ούτε η Μέρκελ ούτε κανένα μνημόνιο. Το υπαγορεύει λοιπόν η ανύπαρκτη και πολύ μικρή πολιτική η οποία μας κυβέρνησαν αυτά τα χρόνια. Δηλαδή να πληρώσει άλλος 2.500 αυτή τη στιγμή στα τέσσερα παιδιά, πραγματικά είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Ας πουλήσει ένα παιδί. Τουλάχιστον βάλτε μια ρύθμιση σε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι ρύθμιση εφόσον βεβαιωθεί. Βάλτε σε αυτούς τους ανθρώπους τη δυνατότητα να τα πληρώσουν αυτά σε 5 με 6 δόσεις μέσα στον χρόνο. Δεν χρειάζεται να τους τιμωρήσουμε σε 3 δόσεις. Να απλώσει λίγο πριν βεβαιωθούν, πριν πάρθουν μέτρα από τις ΔΟΗ. Να πάμε σε περισσότερες δόσεις για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να πληρώσουν. Μας θυμίζουν άλλες εποχές. Μας θυμίζουν εποχές με τις παιδοπόλεις, μας θυμίζουν εποχές που φτιάχναν ιδρύματα και φτιάχναν τα ιδρυματικά παιδιά. Είναι σημαντική επιβάρυνση αυτή. Κύριε Μπούρλο, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα σε ό,τι αφορά μισθούς, συντάξεις, αλλά και το σοκ που γράφει η εφημερίδα. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Κουτρουμάνη, όπου θα γίνει μια πολύ σκληρή κουβέντα. Προφανώς αναφέρεται στο ΕΦΑΠΑΞ. Ακριβώς. Τι γίνεται εδώ. 50% κάτω το ΕΦΑΠΑΞ, δικαιώνεστε πλήρως, έτσι. Θα το δούμε. Από εκεί και πέρα, βέβαια, τώρα γίνονται κάποιες μελέτες για να φανεί η οικονομική κατάσταση των ταμείων. Θα δούμε. Φαίνεται πάντως ότι τα ΕΦΑΠΑΞ θα πάνε σε κάποιες περικοπές. Τώρα. Θα το δούμε. Ο Υπουργός θα τα πει, βέβαια. Ακριβώς. Πάμε στην κάρτα 564, όπου καταργούν 6-5 βασικά επιδόματα. Διότι εδώ το επίδομα, κύριε Γκρίκα, είναι ενίσχυση του εισοδήματος. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κύριε Μπούρλο, καταργούν επιδότηση ενοικίου. Βεβαίως. Είναι μετά την κατάργηση του οργανισμού εργατικής κατοικίας, όλα τα προγράμματα αυτά φαίνεται ότι σταματούν. Ακριβώς. Δεν υπήρξαν νέες νομοθετικές παρεμβάσεις που να δείχνουν ότι θα υπάρξουν άλλου τύπου προγράμματα. Μέχρι στιγμής αυτό που ξέρουμε είναι ότι σταματούν. Καταργούν το φοιτητικό επίδομα. Ήτανε 1.000 ευρώ για κάθε φοιτητή, κύριε Γκρίκα. Και εδώ θέλετε να το συνδυάσετε με κάτι άλλο. Είναι ότι καταργούν και σημαντικό αφορολόγητο που υπήρχε για οικογένειες που έστειλαν τα παιδιά στην επαρχία να σπουδάσουν. Μπράβο, κύριε Γκρίκα. Αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό. Μπράβο, κύριε Γκρίκα. Έχουμε φτιάξει πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα. Ορθώς φτιάξαμε πανεπιστήμια σε όλη την Ελλάδα, αλλά πρέπει να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους. Μπράβο σας, κύριε Γκρίκα. Κόβουν το οικογενειακό. Λένε πρέπει να είσαι παντρεμένος και να έχεις και παιδί, Μάγδα, για να πάρεις οικογενειακό επίδομα. Διαφορετικά δεν παίρνεις τίποτα. Είναι κόβουν πολύ σημαντικό αυτό. Την επιδότηση επιτοκίου για τα δάνεια και κάτι αυτό άλλο. Είναι πολύ όχι μόνο αυτό, αλλά δυστυχώς φέτος, απλά φέτος αποτελεί τεκμήριο και η επιπληρωμή όχι μόνο των τόκων των δανειών, αλλά και ολόκληρο το κεφάλαιο. Αν δηλαδή κάποιος φεύγει από το ΝΟΕΚ και θέλει να πάει κάπου αλλού το δανειό του, δηλαδή το θέμα ποιο είναι, και θέλει να κάνει αποπληρωμή κάποιων δόσεων, γιατί να τον τιμωρούμε, γιατί να αποτελεί τεκμήριο ακόμα και το κεφάλαιο. Είχε κάποια χρήματα, του δόθηκαν κάποια χρήματα από γονείς του ή από οποιοδήποτε άλλου ανθρώπου, καλό θα είναι να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να κάνει αποπληρωμή, να μην αποτελούν όλα αυτά τεκμήριο. Κόβουνε το πολυτεχνικό. Όποιος είναι, λέει, πάνω από 20.000 ευρώ, του κόβουν κάθε φόρο ελάφρυνση και παράλληλα το πολυτεχνικό από ένα σημείο και μετά περικόπτεται, κύριε Μπούρλο. Έτσι είναι. Και όλα αυτά έτσι, προστίθενται στους περιορισμούς των αποδοχών που έχουν. Έτσι. Αυτό είναι. Έτσι θα πρέπει να το δούμε συνδυαστικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ώρα είναι 8.25. Πάντως με το πολυτεχνικό είναι πάρα πολύ σκληρό. Γιατί ούτε τη μονογονεϊκή οικογένεια στηρίζουν τελικά, ούτε τους τρίτεκνους στηρίζουν, ούτε τους πολυτεκνούς. Κάτι που το ακούγαμε καραμέλα προεκλογικά πριν από 2 χρόνια και από τα 2 κόμματα, τα 2 μεγάλα τουλάχιστον κόμματα, που υποτίθεται ότι θα κάνανε κάτι. Μίλησα με την κυρία Καρουφαλιά Παρπαδοπούλου χθες και μου λέει: Μάγδα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να το πεις. Μας υποσχέθηκαν το Γενάρη ότι θα μας δώσουν τα επιδόματα. Είναι καλά, μια γερασμένη χώρα. Το θέμα το να μας κάνουν πολυτεκνούς, δεν το συζητάμε. Αν πας στη Φωκίδα, στην ιδιαίτερη πατρίδα μου και πας από χωριό σε χωριό, δεν υπάρχει νέος άνθρωπος. Γιατί δεν έφτιαξε κανείς τις υποδομές, δεν έδωσε κανείς τη δυνατότητα να παραμείνουν οι νέοι άνθρωποι εκεί. Θέλω. Θα δουλεύουν, γιατί στο τέλος δεν θα έχουμε κόσμο, δεν θα έχουμε παιδιά, δεν θα έχουμε νέο-νέα. Και θα δουλεύουν μέχρι τα 90. Δεν θα μπορούν να πάρουν τη σύνταξη. Θέλω να δούμε τα χαράτσια έως το τέλος του χρόνου. Είναι η κάρτα 614 και 615.
μαζί με το φοροτεχνικό μας να δούμε τι έρχεται. Διότι έχουμε υποχρέωση απέναντι στον κόσμο που μας βλέπει να του πούμε τι του έρχεται, τι ραβασάκι του έρχεται. Μάιος έρχεται ο ΦΑΠ, φόρος ακίνητης περιουσίας, όχι ΦΠΑ, είναι δικό μου το λάθος, ΦΑΠ του 2.10 και του 2.11 σε 5,5 εκατομμύρια Έλληνες. Επειδή όμως η βάση της Γενικής Γραμματέας Πληροφορικών Συστημάτων για τα κίνητα δεν είναι ορθή, πρέπει να την αφήσουν ανοιχτή τη βάση, να μπορεί ο κόσμος να διορθώσει τα ε9 του για να πάμε στο σωστό περιουσιολόγιο. Μπράβο. Ίσως αυτά να μην είναι σωστά τα ΦΑΠ και θα πρέπει να γίνει τροποποίηση στις ΔΟΕ. Σωστό. Για να μην ξαναπάμε σε γραφειοκρατία, καλό θα είναι να διορθωθούν τα κίνητα και μετά να προχωρήσουμε σε αυτούς τους φόρους. Μπράβο σας. Αργότερα οι φόροι. Το Μάιο, οι 5 δόσεις του φόρου της ΔΕΗ. Το Μάιο θα έρθουν οι 5 δόσεις, θα πληρώσει δηλαδή 2 φορές μέσα στο 12 ο Έλληνας τη ΔΕΗ. Γιατί τη χρώσταγε. Είναι τεράστιο το θέμα. Τώρα, τον Ιούνιο θα έρθει το ΕΤΑΚ το 9 για 370.000 Έλληνες. Ποιος θα το πίστευε αυτό. Δηλαδή, τι χώρα έχουν αφήσει. Είναι το ξεχασμένο ΕΤΑΚ το 9. Αν υπήρχε πραγματικά στη χώρα μας το εθνικό περιουσιολόγιο, βλέπετε τι φορεία κινήτων πάνε να συσσωρευτούν. 9, 10, 11, 12. Έτσι. Δεν θα είχαμε φτάσει μέχρι εδώ. Δεν θα είχαμε φτάσει αυτή τη στιγμή οι Έλληνες να πρέπει να τους έρθουν χαράτσι για 4 φόρους στα κίνητα. Τον Ιούνιο θα έρθει ο φόρος εισοδήματος, δηλαδή το εκαθαριστικό που λέμε της εφορίας. Κύριε Μπούρλο, 58% πάνω, διότι το αφορολόγητο από 12.000 ευρώ έχει πάει στα 5. Δηλαδή. Δεν παίρνει ανάσα. Από μήνα σε μήνα έρχεται και από ένα χαράτσι, κύριε Μπούρλο. Θα αντέξει αυτός ο κόσμος. Αυτά θα πρέπει να πληρωθούν από πολύ χαμηλά εισοδήματα. Μπράβο σας. Από ανθρώπους της καθημερινότητας. Συνεχίζουμε. Τον Ιούλιο θα έρθει ο φόρος επιδιδεύματος 500 ευρώ για 1.000.000 επαγγελματίες. Ενώ πέρυσι πόσο ήταν, κύριε Μπούρλο. 400 ευρώ. Δυστυχώς. Ναι. Αυτή την αύξηση είναι ακατανόητη, πραγματικά. Ακριβώς. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με τους μήνες. Μετά τον Ιούλιο έρχεται τι. Έρχεται ξανά. Ο κεφαλικός φόρος, όσοι έχουν εισοδήματα πάνω από 12.000 ευρώ, έρχεται ο κεφαλικός φόρος, που ρώταγες Μάγδα τι είναι τούτο το μπουγιουρδί που σου στείλανε, 1-4%. Κύριε Γκρίγκα, εδώ τι κάνει ο κόσμος. Είναι παρακράτηση και αυτό γίνεται από τους μισθωτούς, γίνεται ήδη αυτή η παρακράτηση. Ενώ για τους επαγγελματίες θα έρθει ξεχωριστά, έτσι. Ξεχωριστά, ναι. Πάμε, τον Αύγουστο θα έρθει η έκτακτη εισφορά των ακινήτων. Μέσα στον Αύγουστο, μην πότε θα έρθει. Διακοπές, δεν χρειάζεται, διότι θα το πάθετε το εγκεφαλικό. Αφήστε το. Καθίστε τον Αύγουστο για να έχετε και λεφτά να το πληρώσετε. Τον αυτό Αύγουστο, μας λέει η κυβέρνηση. Τον Αύγουστο θα έρθει η εκαθάριση του φόρου ακίνητης περιουσίας του 12 και το Σεπτέμβριο, πάνω που θα έρθουν τα σχολικά και θα έρθουν και όλα τα υπόλοιπα, θα πει έκτακτη εισφορά του αυτοκινήτου και εισφορά ακινήτων του 9 για ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ. Όλους αυτούς τις αντικειμενικές αξίες. Σωστό. Όλους αυτούς τους φόρους που αναφέρατε θα πρέπει να είναι καλό να κάνουν ένα προγραμματισμό, να έρθουν σιγά-σιγά στον κόσμο. Δεν είναι δυνατόν να έρθουν συσσωρευμένα, γιατί αν έρθουν συσσωρευμένα θα βεβαιωθούν στις ΔΟΗ. Άρα από εκεί ξεκινάει μετά το θέμα των ληξιπροθέσμων. Και ακριβώς. Πραγματικά ο κώδικας σύσπραξης δημοσίων εσόδων στη χώρα μας είναι πολύ βαρύ σήμερα για την ελληνική Σωστό. Οικογένεια. Μείνετε μαζί μας, φίλες και φίλοι. Διότι ο κύριος Μπούρλος μετά το διάλειμμα θα πει στις γυναίκες και στους άνδρες. Πότε τους συμφέρει να βγούνε για σύνταξη. Ετοιμάζεται ο Γιώργος ο Κουτρουμάνης. Φίλες και φίλοι, κάτι μαθαίνω. Κάτι μαθαίνω για την άδεια, την καλοκαιρινή. Σας το αποκαλύπτω τώρα. Η ώρα είναι 8 και 29 και 43 και 45 δευτερόλεπτα. Κάτι ακούω για την καλοκαιρινή άδεια. Κάτι ακούω για το μισθό, για το συν 75% της Κυριακής. Δηλαδή, Γιώργο, τι κάτι σημαίνει. Κάτι ακούω για το 8ωρο 4 συν 4. Κάτι ακούω για κάτι άλλα πράγματα. Χαρτί και μολύβι, κύριε Μπούρλο, θέλω τη δύναμή σας. Θα ρωτήσω τον Υπουργό. Κύριε Κουτρουμάνη, το ερώτημα που θέτω είναι, πάμε σε περικοπή της αδείας του καλοκαιριού κατά 10 μέρες, ναι ή όχι. Ισχύει αυτό, αληθεύει. Το είπα σήμερα, 7 Απριλίου, ώρα 8:30, το μεγάλο ερώτημα στον Υπουργό. Γιώργο, αυτό είναι βόμβα που μας πάνε να κόψουν 10 μέρες από την άδεια του καλοκαιριού. Αληθεύει, ναι ή όχι. Τα ακούσατε, κύριο Μπούρλο. Βεβαίως, πολύ σημαντικό είναι αυτό που λέτε. Θα απαντήσει ο Υπουργός όμως πάντα. Άρα λοιπόν, ο μόνος που μπορεί να απαντήσει, κύριε Γκρίγκα, είναι ποιος. Είναι ο κύριος Κουτρουμάνης. Τον οποίο θα έχουμε σε λίγο. Γι' αυτό λοιπόν καλούμε τους τηλεθεατές στο 2148-0170-171 αλλά και στο καλημέρα.papakisky.gr να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Με πολύ καλούς φίλους μιλάμε και στο Facebook. Ακριβώς. Και έρχονται τα ερωτήματα, πρέπει να σου πω βροχή, δεν φαντάζεσαι. Κύριε Γκρίγκα, εδώ είμαστε λοιπόν και μετά στο διάλειμμα. Έχουμε άλλο χρόνο. Εντάξει. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Γρήγορο. Τι να πει ο άνθρωπος τώρα, εδώ είμαστε. Λοιπόν, πάμε σε γρήγορο διάλειμμα. 2-10-48-0-170-174. Τώρα στο Sky επιστρέφω αμέσως.
Καλή σας μέρα, να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, ο καιρός θα αλλάξει από αύριο το μεσημέρι και μετά. Του Λαζάρου σήμερα, φίλες και φίλοι, και βέβαια σε αρκετές περιοχές της πατρίδας μας βγαίνουν τα λαζαράκια πρωί-πρωί και λένε τα κάλαντα του Λαζάρου. Παλιοί, έτσι. Εγώ δεν τα πρόλαβα, αλλά σε μερικές περιοχές. Εσύ δεν τα πρόλαβες, δεν τα έτσι. Πρόλαβα. Εγώ δεν τα πρόλαβα. Εγώ δεν τα πρόλαβα. Πώς γίνεται αυτό. Αφού δεν τα πρόλαβα, τι να κάνουμε. Εμάς τα έθιμα τελειώσανε νωρίς. Σε λίγο. Γιατί εγώ τα έλεγα του Λαζάρου τα κάλαντα στο χωριό. Τα έλεγες. Βέβαια, βγαίναμε στο χωριό και για το χαρτιλίκωμα. Φίλες και φίλοι, έχουμε την Μεγάλη Τρίτη το δώρο των ανέργων έως Μεγάλη Τετάρτη το δώρο στον ιδιωτικό τομέα. Και βέβαια να σας πω ότι Μεγάλη Τρίτη και Μεγάλη Τετάρτη είναι η απεργία των ναυτικών και ας ελπίσουμε ότι έως τότε θα λυθεί το θέμα. Και ξέρετε, όταν δεν μπορεί μια κυβέρνηση να λύσει ένα θέμα, βάζει κοινωνικές ομάδες τη μία εναντίον της άλλης. Αυτό είναι γνωστό από πάρα πολλά χρόνια. Είναι μια τακτική πάγια από την οποία βλέπουμε κυρίως κατά τις εορτές. Έτσι, και να βάζει το Υπουργείο, ακριβώς. Το κάθε Υπουργείο το οποίο είναι ανίκανο να διαχειριστεί ένα θέμα, γιατί η ανικανότητα φαίνεται εδώ πέρα. Πάμε να βάζει δούμε. Κοινωνικές ομάδες. Η κυρία Διαμαντοπούλου δεν έκανε κάτι. Το μόνο που έδωσε κάποιες υποσχέσεις όταν ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα η απεργία. Το θέμα όμως, κύριε Τρίψε, είναι ότι πρέπει να λυθεί το θέμα και να μην αδικηθεί καμία κοινωνική ομάδα τόσο όσο στου δαυτεργάτες που χάνουν τα χρήματα από την τσέπη του, όσο και από του πολίτε. Εμάς, όλους, οι οποίοι πρόκειται όλη η να προβλήματα. Ταξιδέψουμε, όλη αλλά η Ελλάδα βεβαίως από αυτή την εξέλιξη. Και όσοι και όγω θα πληγούν από πάμε τον τουρισμό. Πάμε σε και αμέσως μετά ο κύριος Μπούρλος θα μας αναλύσει το ασφαλιστικό, γιατί σε λίγο έρχεται Κουτρουμάνης. Διότι εδώ θα γίνει μια σοβαρή κουβέντα. Εγώ θέως θα ρωτήσω τον κύριο Κουτρουμάνη για αυτές τις αλλαγές, τις οποίες πληροφορήθηκα, αλλαγές οι οποίες γράφτηκαν ακρεφνώς σε ό,τι αφορά και το θέμα των αδειών και το θέμα των μισθών. Και το θέμα των συντάξεων και το θέμα του οκταώρου. Διότι εδώ τώρα πάμε σε έμεση κατάργηση του οκταώρου με διάφορους τρόπους. Όμηρος του Σπηνιό, ο τουρισμός. Πρώτο θέμα στην Καθημερινή. Βλέπετε εδώ το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας σήμερα. Μετά τις εκλογές η αποστολή των εκαθαριστικών. Μεγάλο θέμα. Σοκ για 700.000 υπαλλήλους. Κύριε Μπούρλο, είναι το θέμα του ΕΦΑΠΑΞ, έτσι. Προφανώς αναφέρεται σε αυτό. Ο Υπουργός σε προηγούμενη δήλωση του είπε ότι δεν έχουν πάρθει οι αποφάσεις. Θα δούμε τώρα, θα σας πει εδώ σε σχέση με αυτό. Ακριβώς. Και μετά τις οικονομικές μελέτες που γίνονται, σε τι λύσεις θα πάει το Υπουργείο. Έτσι. Και βέβαια εδώ η κυρία Μπακογιάννη λέει: φτάνουν οι περικοπές σε μισθούς και συντάξεις. Γκρίζο παιχνίδι με τις εκλογές. Πρώτο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Προφανώς ο Αργύρης Οντινόπουλος που θα είναι σε λίγο μαζί μας θα μας πει αν θα γίνουν οι εκλογές. Σε αυτή την ημερομηνία να πάμε δυσφορία Βρυξελών για τη Ραστόνη, για όλα αυτά τα οποία παρατηρούνται στην πατρίδα μας. Βλέπετε εδώ την όλη εξέλιξη. Το θέμα των δανείων έχει οριζοσπάστης. Πρόταση νόμου του ΚΚΕ για ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το θέμα. Είναι τεράστιο το θέμα και εδώ θα πρέπει να δούμε την εξέλιξη αυτή, όπως επίσης και την εξέλιξη των ανθρώπων που πήραν ομόλογα. Και χάσανε τα χρήματά τους. Χάσανε τα χρήματά τους και πρέπει να πούμε, Γιώργο, ληστεία, διότι πραγματική. Είμαστε και οι δύο μάρτυρες σε αυτή την ιστορία. Καθημερινά χτυπάει το τηλέφωνο, κυρίες και κύριοι, 5 και 10 και 15 φορές. Και θα δούμε και το βίντεο του κόσμου. Από ανθρώπους οι οποίοι λένε έλεος, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το θέμα. Ακριβώς. Πρέπει να το λύσουν. Είναι πολύ έντονη η διαμαρτυρία. Το κράτος τους κορόιδεψε. Είναι εμφανέστατο. Δεν μπορεί άλλος ο οποίος έχει δώσει τα χρήματά του με εγγυήσεις του κράτους. Εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Του ελληνικού δημοσίου, λοιπόν, ξαφνικά να χαθούν αυτά τα χρήματα. Τα νέα. Το στοίχημα του 50% για τον Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Η κρίση είναι πόλεμο. Θέλει στρατηγό, λέει ο Βενιζέλος, πιο φτωχό το Πάσχα, η απεργία των ναυτικών και βέβαια που στέλνουν οι Έλληνες τα λεφτά τους. Σε παραδείσους. Σκορποχώρη η γαλάζια, συμμορία εντός εισαγωγικών, να οργανωθούμε βρε παιδιά, φωνάζει ο Σαμαράς. Καταπληκτικό το καμένο έτσι. Χαρτί η αυτοδυναμία, γράφει το καρφί. Η αριστερά της πλούσιας ζωής, πρώτο θέμα στην Δημοκρατία, την εφημερίδα Δημοκρατία. Η Εσπρέσο. Αυτή είναι η γυναίκα που έστησε το κόλπο των 3 εκατομμυρίων ευρώ και το χρήμα, η λίστα των ληστών του Χίτλερ είναι το πρώτο θέμα. 8 και 42 πρώτα λεπτά. Δεν θα πω στον πειρασμό να ρωτήσω τον Αργύρη τον Τινόπουλο. Καλημέρα κύριε Τινόπουλε. Καλημέρα σας. Θα καταργήσει η Νέα Δημοκρατία το χαράτσι της ΔΕΗ. Το άκουσα από τον κύριο Σαμαρά. Θα καταργήσει το χαράτσι της ΔΕΗ, αλλά με ποιο τρόπο θα αντισταθμίσει αυτή την απώλεια. Θα κάνει δικαιότερο το σύστημα, κύριε Τινόπουλε, γιατί
Στη Β' Αθηνών σας ρωτάει ο κόσμος και ρωτάει και ο κύριος Μπούρλος. Εδώ ρωτάει ο κύριος Τρίψας. Πάμε σε μια υπιότερη εξέλιξη αυτού του φόρου. Καταρχήν να σας πω για τις εκλογές, ακούστε, ναι, έντιμα πράγματα και ξεκάθαρα. Η υπόθεση Παπαδήμου τελείωσε. Ο Παπαδήμος είχε ένα συγκεκριμένο ρόλο, τον εξετέλεσε όπως τον εξετέλεσε. Και πρέπει τις αμέσως επόμενες ώρες, ναι, γιατί μιλάμε για 48 ώρες, να γίνει τι? Να μας πει πότε θα γίνουν οι εκλογές. Μάλιστα. Διότι αν δεν το πει, ναι, αν δεν το πει, κανονικά η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να αποσύρει την εμπιστοσύνη της. Σας λέω μια προσωπική μου άποψη. Θα πρέπει να αποσύρει την εμπιστοσύνη της στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Αρκετά. 6 του μηνός εκλογές. Αρκετά, κύριε Αυτιά. 6 του μηνός εκλογές. Απόλυτα τελείωσε σαφής η ιστορία. Μάλιστα. Η τώρα κυβέρνηση Παπαδήμου και να αφήσουν κάποιοι, ξέρετε, τα μισόλογα. Είναι, δεν είναι, θα γίνουν, δεν θα γίνουν, τελείωσε. Μάλιστα. Ο Παπαδήμος ήταν για ένα συγκεκριμένο ρόλο, τον εξετέλεσε Παπαδήμος. Τέλος. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα. Μισό λεπτό όμως, κύριε Αυτιά. Παρακαλώ. Μισό λεπτό, κύριε Αυτιά. Ελάτε. Γιατί σε άκουσα προηγουμένως. Ναι. Σε άκουσα προηγουμένως λίγο πριν φύγω από το σπίτι. Ναι. Άκουσα ένα διάγγελμα εδώ πέρα από την Κρήτη. Άκουσα ένα διάγγελμα. Εντάξει, κύριε εσείς διάγγελμα κάνετε τώρα. Μισό λεπτό, κύριε Αυτιά μου. Δεν το λέω για σένα. Ναι, το ξέρω. Δεν το ξέρω. Λέω για σένα. Το ξέρω. Για δύο λεπτά. Και άκουσα κάτι για λιμουζίνες, κύριε Αυτιά. Άκουσα κάτι για λιμουζίνες. Ποιος έχει λιμουζίνες, κύριε? Ποιος κυκλοφορεί με λιμουζίνες, κύριε Αυτιά? Για βγείτε έξω, ρωτήστε τον φύλακα για το χιλιάρι το φιατάκι με το οποίο κυκλοφορώ. Και έρχονται κάποιοι κύριοι, μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Και έρχονται κάποιοι κύριοι που έχουν τις τζιπάρες, με τα φημέτα τζάμια και μας μιλάνε τώρα για λιμουζίνες. Ποιον εννοείτε? Για δύο λεπτά, κύριε Αυτιά. Εννοείτε, κύριε Τινόπουλε? Δύο λεπτά, κύριε Αυτιά. Ενώ τον αυτόν τον οποίο είχατε, τον πρώην συνάδελφο, με τον οποίο στεναχωριέμαι πραγματικά πάρα πολύ. Σας το λέω με μεγάλη στεναχώρια. Και στην ίδια περιφέρεια ήσασταν. Με μεγάλη στεναχώρια, γιατί ήμασταν μαζί σε πολλούς αγώνες. Αλλά ως εδώ και μη παρέκει, δηλαδή, κυρία Αυτιά. Δηλαδή, ως εδώ και μη παρέκει. Δηλαδή, κυρία Τινόπουλε. Δεν μπορεί να έρχεται και να μου μιλάει εμένα για λιμουζίνες, όταν εγώ είμαι με το φιατάκι το χιλιάρι, ναι, όταν έχω δουλέψει στη ζωή μου και να μας πει πότε δούλεψε. Πότε δούλεψε τώρα, και τι δουλειά κάνει. Θέλω μια χάρη. Και τι, σταμάτα. Τι θα γίνει. Και τι δουλειά κάνει. Όχι, περίμενε. Το σταμάτα είναι βαρύ. Ναι. Σταμάτα εννοώ, συγγνώμη. Τώρα λοιπόν, επειδή γνωριζόμαστε. Θέλω. Και τι δουλειά κάνουνε, κύριε Αυτιά. Μάλιστα. Δεν σαφής μπορούν να έρχονται να μας λένε για λιμουζίνες και οι ίδιοι να κυκλοφορούν με τις τζιπάρες και τους 10 φουσκωτούς. Τώρα. Για να μην σας πω και για κάποιους δημοσιογράφους. Για κάποιους δημοσιογράφους οι οποίοι είναι γύρω-γύρω και τους φυλάνε οι αστυνομικοί εδώ και 25 χρόνια. Να το πείτε, χίλιες φορές. Και κάτι κύριε άλλο. Τινόπουλε, γιατί να δεν το ρωτούσα τόσο γιατί τώρα Μάγδα μου, γιατί μισόλυτα, Μάγδα μου, Τινόπουλε, Μάγδα μου, σε είδα και σε ένα χαμογελαστή. Εμένα χαμογελαστή. Χαμογελαστή και οι νέοι άνθρωποι. Σε ένα χαμογελαστή. Λοιπόν, κύριε Τινόπουλε, γιατί δεν το ρωτούσατε εσείς λοιπόν τον κύριο Καμένο όταν είσαστε μαζί σε κοινούς αγώνες? Γιατί λοιπόν δεν το ρωτούσατε τον κύριο Καμένο? Μου λέτε για τον φίλο μου και το λέω με πόνο καρδιάς. Ότι με πόνο καρδιάς το λέω, Μάγδα μου. Μου λέτε για τον φίλο μου. Τον άνθρωπο που ήμασταν μαζί στα ίδια μετερίζια, εγώ ρωτάω το εξής. Ο φίλος μου αυτός, ο πρώην συναγωνιστής μου, το αίμα μου, το σπλάχνο μου, να σας πω κάτι άλλο. Είναι 30 χρόνια στην πολιτική. Είναι από 16 χρονών σε αυτή την. Μισό λοιπόν λεπτό, εσείς, σε παρακαλώ. Είναι 30 χρόνια, Μάγδα μου. Μάγδα μου. Μισό λεπτό, να τον φωνάξετε να βγει. Να τον φωνάξετε. Λοιπόν. Είναι Τινόπουλε, μισό λεπτό. Ο είναι 30 χρόνια, προβλήματα. Μισό λεπτό, κύριε Αυτιά. Ο κόσμος έχει προβλήματα. Είναι 30 χρόνια σε αυτή την παράταξη. Τώρα το καταλάβανε για το πολιτικό σύστημα. Κύριε Τινόπουλε, κύριε Αυτιά, αυτός ο εμφύλιος παραγμός. Ακούω για την Κόσκο. Θα κάνουμε ό,τι κάναμε και στην Κόσκο, που είναι ένα έργο της Νέας Δημοκρατίας, και την ίδια ώρα βλέπω στο πρόγραμμα ότι θα εθνικοποιήσουν τα δίκτυα και τα λιμάνια. Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε. Πάμε στο 70. Δεν μπορούν να λέγονται πράγματα τέτοια. Κύριε Τινόπουλε, είστε, δεν μπορούν να κύριε Τινόπουλε, είστε, για απόλυτα, σαφείς σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι. Και όταν, έχουμε να κάνετε κι εσείς, μισό λεπτό, ρε Αυτιά. Εσύ είσαι δημοσιογράφος που τα οικονομικά τα ξέρεις. Τα οικονομικά τα ξέρεις, και στο λέω επειδή γνωριζόμαστε τόσα χρόνια. Τα οικονομικά τα ξέρεις καλύτερα από ό,τι τα ξέρουν 5 υπουργοί μαζί. Γιατί δεν τον ρώτησες πού θα βρουν τα λεφτά να δώσουν τις συντάξεις τα 800 ευρώ. Αυτό είπαμε. Πήρατε απάντηση. Δεν την είδες. Πήρατε απάντηση. Τώρα μην με καλείς για συνέντευξη. Δεν πήρατε απάντηση. Γιατί θα εγκαλέσω εγώ το κόμμα σου για χίλια πράγματα. Δεν πήρατε απάντηση. Γιατί φωνάζατε έξω από το μνημόνιο και τελικά μπήκατε μέσα. Και να πω και κάτι τελευταίο. Φτάνει πια να ρίχνουμε. Φτάνει πια να εσείς ρίχνουμε, ασκείτε πολιτική. Φτάνει πια έτσι, να ρίχνουμε έτσι, νερό στο μήλο του Πασόκ. Λοιπόν. Διότι όλα αυτά γίνονται για να κοπεί η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Και είναι συγκεκριμένα συμφέροντα της διαπλοκής που προσπαθούν να ψαλιδίσουν τη Νέα Δημοκρατία, ναι, να κόψουν από τη Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία
Και γι' αυτό αβαντάρονται και κάποιοι οποίοι μετά τα βάζουν και με τα μέσα ενημέρωσης. Λέει, τους πολεμάνε τα μέσα ενημέρωσης και συνέχεια στα κανάλια λοιπόν, τους βλέπω. Κύριε Τινόπουλε, μπορείτε να μου πείτε τι θα κάνετε με τους 700.000 υπαλλήλους που τους λένε ότι θα περικοπεί το ΕΦΑΠΑΞ. Ακούστε, κύριε. Τι θα γίνει εδώ, είναι μεγάλο το θέμα, κύριε Τινόπουλε. Τεράστιο θέμα. Μείωση συντάξεων, μείωση μισθών. Εδώ ο κύριος Μπούρλος δεν προλαβαίνει να μαζέψει μειώσεις μισθών και συντάξεων. 9 φορές, κύριε Τινόπουλε, έγινε αυτό. Να πας πρώτα απ' όλα αυτά να τα κουβεντιάσεις με τους κύριους του Πασόκ, οι οποίοι μας φέραν εδώ που μας φέραν. Και η Νέα Δημοκρατία αναγκάστηκε. Η Νέα Δημοκρατία αναγκάστηκε και εμείς με βαριά καρδιά. Με βαριά καρδιά αναγκαστήκαμε να ψηφίσουμε μια δανειακή σύμβαση, την οποία εγώ δεν την εξοραίζω, Γιώργο Αυτιά. Μπορεί, όπως ξέρεις πολύ καλά, να έχει ένα κούρεμα του χρέους που είναι πολύ σημαντικό, να έχει μια μείωση. Αλλά έχει επιπτώσει στον απλό κόσμο. Αλλά έχει επιπτώσει στον απλό κόσμο, τις οποίες εμείς δεν μπορούμε σε καμιά περίπτωση να κρύψουμε, γιατί εμείς δεν λέμε ότι όλα είναι καλά καμωμένα. Το επόμενο όμως, επειδή μου κάνεις μια ερώτηση στην αρχή, και είναι πάρα πολύ σωστή η ερώτηση. Κάτσε, Ρεντινόπουλε, μου είπες. Λέτε ότι θα κόψετε το χαράτσι της ΔΕΗ, που θα το κόψουμε το χαράτσι της ΔΕΗ, να το ξέρει ο κόσμος. Με ποιο τρόπο και ποιο φόρο θα φέρετε στη θέση του χαρατσιού. Άκουσε με να σου πω. Με την αναδιάρθρωση του φορολογικού συστήματος και θα πω και κάτι άλλο. Και πες μου εσύ αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί μου, που τα ξέρεις καλύτερα από μένα τα οικονομικά. Εάν μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές, δεν θα αυξήσουμε τα φορολογικά έσοδα. Ο Έλληνας έχει φιλότιμο, ρε αυτιά. Αν του πεις ότι δεν θα πληρώνει 23% ΦΠΑ, αλλά θα πληρώνει 13%, 15%, 17%, εγώ σου λέω, θα πάει να το πληρώσει. Θα ζητήσει την απόδειξη. Λοιπόν, είναι ή δεν είναι έτσι, πες το μου. Λοιπόν, μισό. Από μένα απάντηση πολιτικός θα αργήσει να πάρει για πάρα πολλά χρόνια. Κοίταξε να δεις. Εδώ πέρα είναι και μερικά πράγματα που πρέπει να λέμε και τις αλήθειες. Τι θα γίνει να λέμε και τις αλήθειες πάνω απ' όλα. Κύριε Τινόπουλε. Έτσι, και να τερματιστεί η ιστορία με τις λιμουζίνες. Κύριε Τινόπουλε. Τζιπάρες έχουνε. Τζιπάρες και φουσκωτούς. Κάντε ένα κατάλογο στη Βουλή και να έχουνε τζιπάρες. Και μισό λεπτό να σου πω και κάτι, ρε αυτιά. Εγώ άκουσα και για την ατιμορρησία των πολιτικών. Εγώ το ξέρεις. 4 χρόνια βουλευτής έχω. Και δουλεύω από το 81. Εδώ απ' έξω στο Sky ήμασταν. Στο Sky ήμασταν απ' έξω. Και ξεκινάγαμε για τους πολέμους στο Σαράγεβο και στη Βοσνία και βγάζαμε μεροκάματο, όταν κάποιοι ήταν κομματικά στελέχη και αναδειχτήκαν μέσα από τη Νέα Δημοκρατία που τώρα την πληγώνουν. Εγώ θα σου πω και κάτι άλλο. Δεν ήταν στην Επιτροπή για τη Siemens. Και βγάλανε και δικά τους ατομικά πορίσματα και μπράβο τους. Εγώ τώρα ρωτάω, γιατί δεν μας λένε ονόματα. Να έρθουν να μας πούν ονόματα αφού λένε όχι στην ατιμορρησία των πολιτικών. Να μας πούν ονόματα γιατί τα ξέρουν. Τα ξέρουν. Εγώ θα σου πω, εμείς στην Επιτροπή Τζίμες κάναμε αυτά που κάναμε. Εγώ δεν είμαι και πάρα πολύ ευτυχής για το αποτέλεσμα. Αλλά είναι κάποιοι οποίοι μιλάνε τώρα και πλειοδοτούν για την ατιμορρησία των πολιτικών. Να έρθουν να μας πούν τα ονόματα. Μάλιστα. Τώρα, αυτό είναι θέμα Βουλής και Εξεταστικής Επιτροπής, έτσι. Σαφές. Όχι, μιλάνε κάποιοι για τιμωρησία των πολιτικών και παρουσιάζονται ύστερα από 30 λοιπόν, χρόνια μέσα στο σύστημα Μπούρλο. Σαν θειασότες της ανανέωσης και της εξυγίανσης. Γιατί δεν έρχονται να μας πούνε τα ονόματα. Μα οι εξεταστικές γι' αυτό το λόγο γίνονται. Ναι, υποτίθεται ότι τα ξέρουν. Άρα δεν τα βγάλατε. Γιατί δεν έρχονται γιατί να μας, αφού τα ξέρουν οι ίδιοι, γιατί δεν έρχονται να μας τα πούν. Γιατί δεν έρχονται να μας τα πούν. Αφού λένε ότι τα ξέρουν. Γιατί δεν βγάζετε αποτέλεσμα από τις εξεταστικές. Αυτό είναι το τεράστιο θέμα, κύριε Μπούρλο. Θα σου το πω εγώ, αυτιά, γιατί ο ένας καλύπτει τον άλλον. Αλλά αυτό γίνεται εδώ και 30 χρόνια. Δεν το είχαν ανακαλύψει, κύριε, αυτοί πριν από 30 χρόνια. Εδώ τώρα είναι ανεξάρτητοι. Εδώ ακούστηκε και η μεγάλη αλήθεια. Ασφαλώς και πρέπει να σταματήσει και άμεσα. Αυτή την ώρα ρωτάει ο πολύς ο κόσμος. Με βάση και τούτο εδώ το σοκ που γράφει η εφημερίδα σήμερα, γιατί αποκαλύπτει τις αναλογιστικές μελέτες. Θα έχουμε τον κύριο Κουτρουμάνη σε λίγο. Τι γίνεται, ο κόσμος ρωτάει, να βγω, να φύγω, να μείνω, τι να κάνω. Αυτό πραγματικά είναι ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Ναι. Ο φόβος του περιορισμού το ΕΦΑΠΑΞ και ο φόβος περιορισμού συνταξιοδοτικών παροχών ή κυκλοφορούν και φήμες περί αυξήσεως ορίων ηλικίας κτλ. Είναι κάτι το οποίο οδηγεί τον κόσμο σε συνταξιοδότηση. Ο Υπουργός θα πει τι πρόκειται να γίνει μελλοντικά. Ήδη έχουμε κάποιες περικοπές στο ΕΦΑΠΑΞ. Και οι περικοπές μάλιστα. Πάμε στο 50%, έτσι. Λέω για αυτές που έχουν νομοθετηθεί ήδη. Τώρα είναι γίνανε αναδρομικά. Δηλαδή, κάποιοι φύγαν προσπαθώντας να αποφύγουν τις περικοπές στο ΕΦΑΠΑΞ. Δεν τα κατάφεραν. Μάλιστα. Γιατί το ΕΦΑΠΑΞ του δημοσίου υπαλλήλου καθυστερεί. Μάλιστα. Και εντωμεταξύ τους έπιασε η μείωση. Έτσι. Από εκεί και πέρα, στο τι πρόκειται να γίνει, νομίζω ότι θα πει ο Υπουργός με βάση τις οικονομικές μελέτες. Φαίνεται όμως ότι σε κάποια ταμεία τα αποτελέσματα δεν είναι καλά. Συμφέρει να βγει κάποιος ή να μείνει τώρα. Αυτό, ξέρετε, πρέπει να το συνεκτιμήσει ανάλογα με το αν έχει καλή δουλειά. Μάλιστα. Έτσι. Ανάλογα με το τι θα κάνει μετά. Είναι μια απόφαση ζωής
στην οποία θα πρέπει να συνεκτιμήσει πάρα πολλά πράγματα. Άρα, συνεκτίμηση των εξελίξεων, φίλες και φίλοι, θα μετρήσετε, θα σταθμίσετε, θα δείτε, θα έχω τον κύριο Κουτρουμάνη σε λίγο. Και εγώ ρωτάω, πάνε για μείωση της αδείας, η άδεια θα μειωθεί κατά 10 μέρες. Δεν διαψεύστηκε από πουθενά αυτή η πληροφορία. Μέγα ερώτημα, θα μειωθεί η άδεια των εργαζομένων κατά 10 μέρες όπως θέλει η Ευρώπη? Γρήγορο διάλειμμα 2-10-48-00-170 έως 174. Τι θα γίνει με το 8ωρο, θα είναι 4-4. Μεγάλα ερωτήματα εδώ και επιτέλους. Θα συνεχίσουμε να μειώνουμε μισθούς και συντάξεις? Θα πάμε σε μισθούς Βουλγαρίας? Έγινε κάτι στη Βουλγαρία? Μία απάντηση, Γιώργο μου. Εμείς έχουμε πει με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια. Βεβαίως, να το πούμε για να ξέρει και ο κόσμος. Σε ευχαριστώ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή επιτυχία στη Φωκίδα. Να είσαι καλά, συνάδελφος, δημοσιογράφος, φίλες και φίλοι. Και βέβαια, γρήγορο διάλειμμα, επιστρέφουμε. Κύριε Μπούρλο, σε ευχαριστούμε. Ερωτήσεις στον Υπουργό. Να είστε καλά και ό,τι επιθυμείτε. Να είστε καλά. Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε, φίλες και φίλοι. Ελάτε.